Επί δεξιά τον Λιμιό. Είναι καλή, για να δούμε αν ο Λιμιός θα κάνει κάτι, μια σέντρα και παλιά γκολ! Γκολ από τον Μπρίγιοβιτς. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 63 από τη σέντρα του Λιμιού. Επιτέλους ο ΠΑΟΚ λύει τον γόρδιο δεσμό. Παίρνει και πάλι στο σκορ σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Πάλι καλύστε ο Μπρίγιοβιτς. Πετυχαίνει τον γκολ. Παίρνει την κεφαλιά, τη στέλνει στα δίχτυα από τη σέντρα του Λιμιού. Η οποία νομίζω κόντραρε κάπου ή όχι. Ο Σάχοφ βρίσκει ωραία το Λιμιό στα δεξιά. Όχι, δεν κοντράρε. Κάνιας σηκώνει για τον Κίτσιου. Κακή η παλιά, αλλά βρίσκει ο Κίτσιου τον τρόπο να ψάξει τον Λιμιό. Ο οποίος παίρνει μια κόντρα και κερδίσει το κόρνερ. Καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να πετύχει άμεσα ένα δεύτερο. Να ησυχάσει το κεφάλι μας. Είναι πολύ σημαντική η νίκη για τον ΠΑΟΚ εφόσον την πάρει. Πέρκας στο κόρνερ. Τελείω Πέρκας. Είναι καλή εκτέλεση τελευταία στιγμή. Ο Σάχοβ σουτάρει. Όχι ρε. Γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Με τον Ακμπομ. 2-0. Απίστευτα γρήγορη φάση. Ο Σάχοβ κάνει ένα σουτ. Την μπάλα κοντράρει στο Βαρέλα. Βρίσκει το δοκάρι. Και καπάκι προσγειώνεται στα πόδια του Ακμπομ. Που αυτή τη φορά πανηγυρίζει. Θα χρειαστώ και το replay. Ο Σάχοβ τον μπουμπούνισε. Ουσιαστικά ο Βαρέλα του στερεί τον γκολ. Η μπάλα πάει στο δοκάρι. Καταλήγει στον Ακμπό που τη σπρώχνει στα άδεια δίχτυα. 2-0 από άξιο. Ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για τη χώρα μας. Ο Μαραθώνιος. Ο Μαραθώνιος είναι η Αθλητική Δευτέρα, στο Ολύμπερο 107 και 4. Το βράδυ έχει και τένις, θέλω να μιλήσω. Ξεκινάμε μια, να σας πω εγώ τώρα, η είδηση της ημέρας. Έγινε τουρνουά τάβλη στο Λε Παντελέ. Στο Λε Παντελέ. Ο τελικός έληξε 7-6 μετά από ένα συναρπαστικό ντέρμπι. Θα έχουμε συνέντευξη του νικητή, ζωντανά. Γύρω στις 1.30-2 παρά μπορεί να ασχοληθούμε λίγο και με το ΠΑΟΚ. Είμαστε εντάξει. Καλά είμαστε. Εντάξει. Ρε τι γίνεται. Και καλό θα είναι ο κύριος Βαρούγας την άλλη φορά να βάλει και μέσα στις φάσεις του ΠΑΟΚ μία φάση για παράδειγμα που μπαίνει γκολ αλλά το ακυρώνει για επιθετικό φάουλ. Δεν το είδαμε πουθενά. Δεν υπάρχει κανένα επιθετικό φάουλ. Και πρώτα απ' όλα αυτά τα γκολ δεν ακυρώνονται, τις γκολάρες. Όμο με όμο είναι ρε εσύ, γιατί να υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ, δηλαδή, απλά ο ένας είναι 32 κιλά και ο άλλος είναι 72, αυτό έγινε. Άμα σε τζαρτζάρω εγώ που θα πας. Ναι εντάξει, απλά ένας τραβάει ο άλλος, κερδίζει ο πιο δυνατός. Συγγνώμη, κιόλας τα παιδιά μας είναι πιο δυνατά στην προκειμένη περίπτωση. Την κολάρα έβαλε ο Ακπόμ, φίλε. Ναι. Το ακύρωσε. Τον έχουν... Τι ωραία τη μάζεψε, την πέταξε μπροστά. Δεύτερο τον εξή, του έχουν ακυρώσει και το άλλο τον κολ τότε. Τρία γκολ έχει και μετρήσαν τον άλλο, ναι. Ναι. Δεν πειράζει, τον ακονίζει τον εγκέφαλό του. Α, ναι. Αρχίζει και προσαρμόζεται στα δεδομένα αυτό το project. Στον πανηγυρισμό όλο δεν το βρήκε. Κάπως γλίστρησε, έκανε μια κολοτούμπα μόνο. Δεν το λες και Νουρέγεφ. Δεν το λες και Νουρέγεφ. Έτρεχε στην ευθεία και σκοτώθηκε. Δηλαδή κανονικά σκουντούφλιο τα πόδια του. Οι Νιγεριανές, η καταγωγή είναι ένα θέμα. Πιστεύω ότι ήταν η αιτία του προβλήματος της και της πτώσης ότι σκέφτηκε 5 διαφορετικούς πανηγυρισμούς και κάπου μπερδεύτηκε την ώρα. Ο καημένος, φίλε. Σταύρο, εκεί στο γκολ του Ακπόμ, στο σουτ του Σάκοφ, σου βγήκε κάτι άλλο. Τώρα το ακούγαμε στον γκολ λίγο κάτι. Εντάξει, ρε, που σου λέω. Εντάξει, δηλαδή είναι δυνατόν να μην παίρνει μπάλα. Εγώ στο μεταξύ νομίζω ότι βρίσκει το Βαρέλα, που Βαρέλα είναι offside εκείνη την ώρα. Α, ναι, έχει καλώσει. Ισχύει αυτό. Έχει καλώσει ο Σταύρο, το λέει για κανένα 1,5 λεπτό. Το σκέφτεται, είναι ο Σάκοφ επηρεάζει. Όχι, δεν είναι. Όχι, είναι ο Βαρέλα επηρεάζει. Όχι, επηρεάζει. Όχι, επηρεάζει. Ότι τη βρήκε, δεν επηρεάζει, αφού τη βγάζει και δεν τη βρήκε. Μα από τη γωνία που το βλέπω εγώ, δεν φαίνεται αν ο Κυριακίδης τη βρίσκει ή ο Βαρέλα. Και το άλλο στέργιο, ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίκτη κόλκα. Το ξέρεις. MVP χθες. MVP. Έλα ρε, ήταν ο Πέλκας που κέρδισε κόρνερ. Εντάξει. Κόλκας, εντάξει. Δηλαδή... Κόρνερ, κόλκας. Εντάξει, το κατάλαβε μόνος του όμως και γέλασε. Αυτός ο σαρκασμός είναι τεράστια υπόθεση. Νομίζω πραγματικά κάνεις ραδιοφωνικό σόου και την ώρα. Δεν είναι μια περιγραφή του. Είναι ραδιοφωνικό σόου, εντάξει. Άλλαξε και στο ημίχρονο τα γυαλιά, έβαλε τα καλά, τα κουρλίδικα. Ναι, ρε. Και γύρισε το μάτς. Ξεκίνησα μετά τα γυαλιά και λέω τι κάνω. Και έβαλα τα γυαλιά τα κανονικά. Ναι. Στο μεταξύ, πριν πάμε στα σοβαρά, το momentum που αλλάζει τον αγώνα, τουλάχιστον την προσωπική μου τη Σκοπιά, το γκολ μπαίνει στο 63.
το γκολ, παύλα αυτό γκολ. Mm. Στο 62 και 45 έρχεται ο τεχνικός της ΠΑΟΚ από πάνω μου και με ρωτάει αν η επιδιόρθωση που με έκανε στο λάπτοπ ήταν καλή. Mm. Και με το που έρχεται ο άνθρωπος αυτός, να του στείλουμε και τις καλές μέρες, μπαίνει το γκολ. Ναι. Και λέω, θα κάτσεις εδώ. Έκατσε. Έκατσε και στο δεύτερο. Ναι. Έφυγε μετά. Κακός, γιατί. Δεν είδαμε και πολύ. Δεν θα φεύγει άλλη φορά, Αστέριο. Θα ξαναγκάζει, θα απειλεί. Όποιο έρχεται, μένει. Ναι, θα απειλεί. Γιατί έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Να πολύ ωραία με το, τι... το Open TV για το χθεσινό Boca River. Boca River. Καλό ματσάκι. Στέλνει, πες λίγο που η πόλη χωρίστηκε στα δύο και εδώ πέρα. Το ότι έχουμε Σταύρο στη Θεσσαλονίκη, ο παντού τη Boca και τη River και μαλώνουν στο Facebook, δηλαδή. Για εξήγησε το λίγο. Δηλαδή, να διαβάζω τώρα, σα περιμένουμε, λέει, στο Monumental. Εσείς ποιοι είστε, ρε φίλε, γιατί σα περιμένετε. Να, από κάτω και αυτό και μας ακύρωσε, λέει, γκολ και τότε το φάουλ εκείνο και βουλώστε το και τώρα ελάτε. Γιατί, γιατί. Ρε φίλε, είναι εξωπραγματικό, εντάξει. Δεν είναι το ότι μαλώνουν στην πόλη μας, ας πούμε, οι φίλοι της Boca και της River. Άντε της Boca, τα αδέρφια τους, ναι. Της River, ποιοι είναι αυτοί, ρε φίλε, δηλαδή. Για το Θεό, ρε παιδιά, εντάξει, ήμαρτον. Εγώ μετά ήμαρτον. Το καραγκιουζλίκι με την Boca και το φιλικό και αυτά, έχω μια συμπάθεια στη River. Αναμφισβήτητα. Δηλαδή στο 2-2 έσφιξε την κροθιά μου. Ναι. Ωραία. Λέω, μπράβο. Λίγο εκεί στο 90 πήγε να γίνει 3-2, αλλά εντάξει. Τι έχασε το βόδι, αυτό είναι 12 σφαίρες. Αυτό σκεφτόμενο μέσα στην εβδομάδα, κάτι. Όχι, μετά τον παρελθωτικό. Τον κοιτούσα λίγο στραβά. Θα μια τελευταία στιγμή. 2-2, προβάδισμα η Ρίπρε που μάλλον ήταν καλύτερη. Ήταν λίγο καλύτερη εκτέλεση. Στο μεταξύ πήγε ένα 5-3-2, το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Ήταν παιχνίδι χωρίς καμία σκοπιμότητα. Λες και δεν κρίνονταν τίποτα. Παίζανε, τρέχανε. Χτυπούσα βαρέω. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να παίρνουμε παίχτες από εκεί. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν υπάρχει. Χώροι είναι. Δηλαδή, αν μια ευρωπαϊκή ομάδα έχει τις γραμμές της στα 15 με 20 μέτρα, ναι. Τις αργεντινές ομάδες έχουν στα 80. Δεν γίνεται έτσι. Δεν έχουν γραμμές. Δεν έχουν γραμμές. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καμία τακτική, καμία σκοπιμότητα, τίποτα. Παίζαν όλοι πάνω, κάτω, δεξιά, ναι, αριστερά. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά την Boca, ξεκάθαρα νικητής ο λαός. Νικητής ο λαός. Ήταν και ωραία η μετάδοση πάντως. Ήξεραν πολλά στοιχεία, έλεγαν. Σφακάκι, ήταν, δεν θυμάμαι ποιον ακόμα. Ο δικός μας με τον Φουρτιώτη δεν μπορούσε να περάσει. Δεν τον βάλαμε πουθενά. Ήταν στο γραφείο, ρε Σταύρο. Α, ήταν στο γραφείο. Ήταν στο γραφείο. Μήπως έχει κανένα δράμα με το Μένιο, ο οποίος είναι μέανδρος. Για όσους δεν διαβάσαν την επίσημη ανακοίνωση. Δηλαδή τώρα βαφτίζει το θρύο του Θεού μέανδρος. Να, ζώων. Έγινε και μέανδρος. Ναι, τέλος πάντων. Γενικά δεν αναφέρομαι στον κύριο Φουρτιώτη, βέβαια, τον κόσμο της ελληνικής τηλεόρασης. Καλά κάνεις, γιατί. Στην επιλογή του ονόματος έχουμε μια ένσταση. Είναι καλό η νομική. Τρεις μέρες πριν αλλάξει το κανάλι, υπέγραψε συμβολή, άρα. Ναι, καλά. Με τον εαυτό του. Γρήγορο. Ξέρεις τι είναι, ξέρεις τη συμφωνία θα κάνω εγώ με τον εαυτό μου. 1,5 εκατομμύριο. Εκπληκτική. Τέλος πάντων, πολύ ωραία μέρα, γι' αυτό διασκεδάζουμε, γι' αυτό είμαστε σε αυτό το mood. Στο mood. Βέβαια υπάρχουν και τα τραγικά της υπόθεσης, όπως ο συνομήλικος φίλαθλος του Ολυμπιακού με τον Ασλαμά που άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο. Φοβερό, ρε. Μάλλον αισθάνθηκες κάτι εκείνη την ώρα. Έλα, ένα τραυματάκι, κάτι. Όχι. Τραγική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και δείγμα βέβαια της έντασης που υπάρχει σε ένα παιχνίδι. Ναι. Και στην Τούμπα είχε κάτι. Είχε νομίζω όμως στην αρχή, αν δεν κάνω λάθος. Στο ξεκίνημα. Ναι. Όχι κάτι τόσο σοβαρό. Ναι, δεν ήταν, όχι. Mm. Στην Τούμπα είναι στην αρχή, γιατί τα παιδιά μας πίνουν πάρα πολύ πριν μπουν. Ναι, δεν ξέρω για τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Ήταν στο ζέσταμα. Γιατί το είδα εκείνη την ώρα που είχε την αναστάτωση και έφυγε κατευθείαν. Πάντως φάνηκε ότι ήταν σοβαρό από την αρχή στο Καραϊσκάκι, γιατί αν δεις και τις αντιδράσεις του γύρω. Ναι. Υπάρχουν αλλάξεις με τον καλημέρα. Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου. Αυτοί που φεύγουν δεν έχουν το κόστος, αυτοί που μένουν τραβάνε το λούκι. Αλήθεια. Και κακά τα ψέματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο. Ήταν ένα παιχνίδι με τεράστια ένταση, είναι η αλήθεια στο Καραϊσκάκι. Ένας άνθρωπος δεν άντεξε αυτή και μας άφησε άδοξα. Συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένειά του, περαστικά και στον Σωκράτη Διούδη, ο οποίος μέσα σε μια εξαιρετική σεζόν που κάνει, παρότι πέρσι τον χλεντούζα για το Mind Games που έκανε στον Κουλούρι. Mm. Είναι η αλήθεια. Φέτος κάνει εξαιρετική σεζόν. Τράκαρε με τον Νάτχο, που αν ήταν οποιοδήποτε άλλος παίκτης του Ολυμπιακού θα πίστευα ότι μπορεί να το είχε και στο μυαλό να το κάνει. Ο Νάτχο με τίποτα.
Μιλάμε για ένα κόσμημα αθλητή προσωπικότητας και ποιότητας. Περαστικά και στο Σουκάρι το Διούδη. Πολύ άσχημο τραυματισμό. Πολύ άσχημο χτύπημα. Πολύ άσχημο χτύπημα. Ξέρεις πώς πονάει εκεί. Ναι, μία διάσηση είχε και έχει χτυπήσει και στο ζυγωματικό. Α, στο διάσηση, το ζυγωματικό έχει σπάσει. Ναι, στο ζυγωματικό εκεί πέρα. Ναι. Πήγε κατευθείαν και αυτό στο νοσοκομείο. Μια που ανεβρώμαστε στο ντέρμπι, έχει δηλώσει ο Κοτσόλης για τον Κωνσταντίνο, τον πρόεδρο. Σταμάτα να μιλάς. Ας τον απογορεύσουν τις δηλώσεις. Δηλαδή σκέψου λίγο να βγαίνει τώρα κάποιος από τον ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Σαββίδης, και να πει ότι αν ο Πασχαλάκης δεν τραυματιζόταν και δεν έμπαινε ο Ρέι, θα κερδίζαμε. Ναι. Τι θα γινόταν μετά. Δηλαδή πώς βγαίνεις και το λες αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ ο Κότσαρης δεν κάνει. Εντάξει, στον γκολ έχει προφανώς περιευθύνη. Αλλά μετά βγάζεις το 94, ήταν ναι. Που βγάζεις την κεφαλιά. Βγάζεις κεφαλιά, με το βγάζεις ένα το φάουλ στο Δουλόπουλο, ναι, που ήταν δύσκολο. Και τέλος πάντων μπαίνει το παιδί, τώρα πόσο χρονών είναι. 19. Και το βγαίνεις και λες ότι άμα δεν τραυματιζόταν ο Διούδης θα κερδίσαμε. Ντεμπούτο. Οπότε τι έχουμε, Γιαννούλης ασίστ, Κουλούρης γκολ, κάτσε γκολ. Και ο Κότσαρης. Μαρινάκης αυτόν γκολ. Μαρινάκης αυτόν γκολ, ο Κότσαρης. Ναι. Άντε σήμερα και Πυρίχιος. Αλλά σήμερα θα είναι σε καμπάλα μάλλον. Δεν μας απασχολεί το παιχνίδι. Φίλε, αυτό το σερί πρέπει να συνεχίσει και σήμερα. Να κλείσει διαγωνιστική. Είναι, από αυτή την άποψη πες το. Δεν ξέρω αν τι θα γίνει. Ήταν πολύ ωριακή, το ξέραμε από την αρχή. Υπάρχουν απίστευτα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Η Λάρισα πήρε ανάσα, ο Λεβαδιακός πήρε ανάσα. Ο Απόλλωνας τώρα παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Ξεφεύγουν οι άλλοι. Λάρισα και Λεβαδιακός ξεφεύγουν. Πάνε προς τα πάνω. Πρέπει να κερδίσει. Ο Άρης από την πλευρά του ψάχνει την αντίδραση. Πιθανότατα στον Άρη θα είναι ο Σάββας Παντελίδης προπονητής. Ήδη είναι εκτός Τρίπολης από ό,τι μαθαίνω. Στην οποία πάει ο Γιώργος Παράσχος. Ο Σάββας Παντελίδης λογικά θα ανακοινωθεί από τον Άρη ή αύριο το πρωί ή μετά το τέλος της σημερινής αναμέτρησης. Γενικά πάντως ήταν μια αγωνιστική υψηλής έντασης και βέβαια μας δικαίωσε ο Ατρόμητος που τον πιστεύαμε, το μόνο σημείο που βγάλαμε με το Σαββατοκύριακο. Ο Ατρόμητος ο οποίος κάνει άλλη μια εκπληκτική εμφάνιση. Κάποιος θα ακούσει ότι η Άγκη είχε 3 δοκάρια και θα πει πω πω κολόφαρδος ο Ατρόμητος. Είναι οι 3 φάσεις της. Αυτές είναι οι φάσεις της. Ναι, δίνα σου του Χουλτ που εντάξει. Ο Χουλτ δεν μπορεί να σκοράρει. Λες ένα παιδί, ας πούμε, και σουτάρει, ναι, ναι. Δεν το λες και φάση. Ναι. Εντάξει. Απαγορεύεται να θεωρήσουμε φάση οτιδήποτε κάνει ο Χουλτ. Ένας παίκτης που καλός χρυσός, αλλά δεν είναι top. Η ΑΕΚ στο Καναβάτσο, ο Ατρόμητος παραμένει ψηλά, με παλικαρίσια νίκη. Και δεν είναι ότι βάζει τον γκολ και πάει να κλειστεί να το κρατήσει, πάει βγάζει και δεύτερο, σημαντικό. Για την οτροπία αυτής της ομάδας που θέλει προσοχή, έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Δεν είναι ομάδα η οποία θα πιεστεί και ιδιαίτερα το ρόστερ της. Να το έχουμε κατά νου. Και έχει και ένα ρόστερ 15-16 παιχτών. Μια χαρά ρόστερ έχει. Μια χαρά. Δεν έχει δηλαδή 12 παίκτες. Έχει 15-16 πρώτης γραμμής. Άρα... Για να καταλάβουμε, έχει τον Ούμπιντες για να του δίνει ανάσες τελευταία 10 λεπτά. Ωραία. Ο Βασιλακάκης δεν είναι βασικός. Όχι παραπάνω από 16. Ο Ελσικουλού που είναι μια αξιοπρεπέστατο παίκτη έρχεται από τον πάγκο. Στα στόπερ έχει μια λύση με τον Καρασαλίδη που είναι αξιοπρεπέστατη. Στα μπακ ο Κυβρακίδη που πέρσι ήταν σημαντικό έρχεται από τον πάγκο. Στα αμυντικά χαφ και ο Μάτσον και ο Μπουσουλάζιτς έχει και το Σάκιτς που πάει στα αμυντικά χαφ. Έχουν παίκτες τέλος πάντων να βάλουν και εκεί. Ο Ουκράη έχει δώσει ποιότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ο Ούγγρος είναι μια χαρά. Ο Μέγερη είναι αξιοπρεπέστατος τερματοφύλακας. Και εμπειρία και στοιχεία. Και κορμί για ελληνικό πρωτάθλημα που σηκώνει την μπάλα συνεχώς. 2 μέτρα παλικάρι. Άρα, ό,τι και να λέμε, ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή. Και επειδή διάβαζα πριν το blog του Sport DNA, δεν γίνεται ρε φίλοι να τους λιδωρείς και να τους υποτιμάς τόσο. Δηλαδή, ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα, πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου της ΑΕΚ και στα site και στα ραδιόφωνα τους κατηγορούσαν γιατί λέει το παράρτημα του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καλά και με εμάς έχει σκυλιάσει και παίζει με 11 παίκτες πίσω από την μπάλα. Αφού παίζει με 11, δέξου 2 γκολ στο τέλος για να βάλεις μυαλό. Δεν γίνεται ρε φίλε δηλαδή, να τα βλέπεις όλα έτσι. Μια εβδομάδα πριν ο Ατρόμητος έχει κόψει τους μοναδικούς 2 βαθμούς του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Φαντάζομαι να παίζει καλά. Πρέπει να είσαι άρρωστος, νεόγαυρος. Εντάξει, κακή του απομίμηση θα πρέπει να είσαι για να μην καταλαβαίνεις ότι ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία αν μη τι άλλο
σέβεται τον εαυτό της. Έχει ένα αγωνιστικό πλάνο, έχει κάποια στοιχεία. Άντε, λέμε για τους δικούς μας. Ο Ρισβάνης έχει καταλάβει κανείς τι χρονιά κάνει. Που τον έδιωξε ο Ολυμπιακός για να κρατήσει το Σισε. Που επειδή βάζει κανένα γκολ εκεί στις γιόμες, νομίζουν όλοι ότι είναι ποδοσφαιριστής. Που θα βγάλει ανακοίνωση διαμαρτυρίας η μπάλα, έτσι όπως την βρίσκει. Που έχει ανακαλύψει τέσσερα είδη διαφορετικών φάλτσων στα διοξήματά του. Που οι μισές κεφαλιές του είναι πίσω. Γιατί δεν μπορεί να υπολογίσει το GPS του. Έχει καταλάβει κανείς τι χρονιά κάνει ο Ρισβάνης. Και να διαβάζει, ρε φίλε, από φίλο της ΑΕΚ μήνυμα ότι εγώ αν ήμουν δεύτερος και έπαιζα όπως ο Ατρόμητος θα ντρεπόμουνα. Το λες εσύ, ρε φίλε της ΑΕΚ, θα ντρεπόσουνα εσύ. Εντάξει, φοβερά πράγματα, καλή αγωνιστική. Οριακά τα πράγματα και στην Τούμπα, εντάξει. Θα τα σχολιάσουμε μετά το διάλειμμα. Υπήρχε όντως ένα παιχνίδι στην Τούμπα. Νομίζω ότι η διακοπή έρχεται στο απόλυτο σημείο. Στο καλύτερο σημείο. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς μας, γιατί είσαι έτοιμος να δώσεις χορηγούς τέτοιο, πιστεύω. Πάντα. Πιστεύω σε σένα. Το Έτζεσι Καζίνο, το θέατρο Βεργίνα είναι για σας εκεί. Για Σαλήνη το συνεχίζει. 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 Το αδιαχώρητο. Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν πρέπει να έχει υπάρξει παράσταση που να γίνει το αδιαχώρητο. Είτε κάποιο πάρτι μεσοβδόμαδα με DJ, είτε Έλληνες καλλιτέχνες Παρασκευή Σαββατοκύριακα. Εντάξει. Στην κορυφαία σκηνή της πόλης. Και όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τη δίκη τους, λίγο ή πολύ, δίπλα είναι και το καζίνο. Εντάξει, δεν σε υποχρεώνει κανείς. Αν θες πας, αν δεν θες δεν πας. Αλλά σίγουρα περνάς καλά στο θέατρο Βεργίνα. Συνεχίζονται και αυτή τη βδομάδα οι παραστάσεις της Μελίνα Σλανίδου Παρασκευή και Σάββατο. Κλείστε γκέρο στις θέσεις σας στο ticketservice.gr, στα καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr φυσικά. Με την ποδοσφαιρική δράση να είναι σε εξέλιξη, στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο. Με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στα μεγάλα πρωταθλήματα και τη Super League. Βέβαια, τώρα ξεκινάει αυτό το πράγμα πάλι με τα Nations League. Στέλνει κάνουμε υπομονή, θα κάνουμε. Φίλε, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες μάλλον. Διακοπή, δεν έχουμε. Α, εμένα μου αρέσει πολύ η διοργάνωση. Δηλαδή, περιμένω τα μάτια εθνική πώ και πώ τώρα. Στέλνει και πότε παίζει η Ελλάδα. Την Πέμπτη. Με ποιον. Με τη Φιλανδία πρέπει να παίζουμε. Μπράβο, φίλε. Μπράβο, φίλε. Σωστό. Είσαι πολύ σωστό, φίλε. Μπράβο. Λοιπόν, ειδικά μακροχρόνια για όλο το έτος και επιλογές για σκόρερ, κάρτες και κόρνερ σε εκατοντάδες αγώνες. Μπαίνετε σε στοίχημα.gr από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις και κερδίζετε πάρα πολύ εύκολα. 4,50 ο Απόλλωνος Σμύρνης. 3,10 το Χ. 1,97 ο Άρης. Στο σημερινό παιχνίδι που ξεκινάει στις αγάπη. 7 νομίζω. 8. 7. Εδώ γιατί λέει. Ναι. Εντάξει, 7. Μάλλον λάθος είναι 7. Λοιπόν. Ποιον τι ξεχωρίζεις τώρα, για πες. Σικαμπάλα, ξεκάθαρα. Σικαμπάλα, πώς τον δίνει. 5. Anytime. Ναι. Μάλιστα. Κοιτάμε να το σκεφτείς, ναι, με το Σαββατοκύριακο πώς πήγε. Δεν είναι και πολύ απίθανο. 5-20. Δεν είναι και πολύ απίθανο. Ναι, με το Σαββατοκύριακο, μα. Ναι. Έτσι καθαρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πετάξεις 5, 10, 20 ευρώ να πεις. Εντάξει, έβαλε γκολ ο Κουλούρης, ασίστο ο Γιαννούλης, γκολ και ο Κάτσε, να βάλει και ο Σικαμπάλα ένα γκολ. Ναι. Έχει τίποτα άλλο σε πρώην ΠΑΟΚ ο Απόλλων? Όχι. Δεν έχει. Όχι, δεν νομίζω να έχει. Άρα Σικαμπάλα, εκεί εστιάζουμε. Ναι. Στήριξτε. Πάτε. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες, με συνέπεια πάντα στο χρονοδιάγραμμα. Μία γεύση από τη δουλειά της Αναδομό μπορείτε να πάρετε από το site anadomopavlanakenis.gr και από τη σελίδα του στο Facebook. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 11 241 508 και μπορείτε να συνομιλήσετε με τους ανθρώπους της Αναδομό και να σας πούν και αυτοί τις ιδέες τους και εσείς ό,τι θέλετε για το σπίτι σας. Και Naxus, ο ΠΑΟΚ δίνεται και φέτος με Naxus και θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια από τα Naxus. Όλη την εδρική συλλογή μπορείτε να βρείτε στο nax.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos και σε όλα τα στόπ που υπάρχουν στην πόλη. Και είμαστε σε περίοδο εκτόσεων, εντάξει, οπότε. Ναι, έχει πάρα πολύ καλές τιμές από ό,τι έχω. Τα παπούτσια της Nax ήταν σε πάρα πολύ καλές τιμές, οπότε υπάρχουν τεράστιες προσφορές και εκτόσεις σε όλες τις συλλογές. Ρίξτε μια ματιά στο nax.gr ή πάτε Αγία Σοφία στο κατάστημα ή Mediterranean Cosmos ή σε ένα από τα πάρα πολλά μαγαζιά στόκ που υπάρχουν σε όλη την πόλη. Λοιπόν, πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και θέλω να πιάσουμε το δικό μας το παιχνίδι.
Ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά το φοβόμουν πάρα πολύ για πολλούς λόγους. Πρώτον, ο ΠΑΟΚ χωρίς τους δύο του μπακ, τον Μάτος και τον Βιερίνη, είναι μια ομάδα που χάνει σε δημιουργικότητα πάρα πολύ. Είναι τα πρώτα μπακ δεκάρια της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Δεύτερον, η μη χρησιμοποίηση του Μαουρίτσιο που δεν ήταν έτοιμος για 90 λεπτό προσθέτει μια γενικότερη έτσι, έλλειψη ηρεμίας και ποιότητας στη μετάβαση που ο Βραζιλιάνος προσφέρει απλόχερα. Και τέταρτον, ο Μπίζες Βαρίνη σε μια κατάσταση όχι απλά ντεφορμέ εδώ και καιρό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποτελεί σταθερά ένας ακόμη σημαντικός παίκτης της ομάδας. Άρα λοιπόν, αν δεν έβγαινε το παιχνίδι απέναντι σε ένα Πανετολικό που και αυτός είχε σημαντικές απουσίες βέβαια, αλλά υπήρχε ο κίνδυνος να μην βγει το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ να αγχωθεί. Κάτι που έγινε βέβαια σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή όταν φτάνουμε στο 60 και είναι 0-0, παρότι ο ΠΑΟΚ έχει την υπεροχή, έχει την μπάλα στα πόδια του, είναι αυτός τέλος πάντων που πιέζει, αλλά όχι εμφατικά, είναι λογικό στο πίσω μέρος του μυαλού μας να υπάρχει η στραβή. Η ομάδα δεν μπορούσε όντως να απειλήσει πολύ από τα πλάγια, μόνο κάτι συνεργασίες του Κίτσιου με τον Λιμνιό στο πρώτο ημίχρονο έφεραν κάτι σε συνεργασία με τον Πέλκα που έβγαινε από εκεί. Όταν κλείστηκε ο Πέλκας από τους παίχτες του Πανετολικού, τότε ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά, είναι η αλήθεια. Οι πολλές στημένες μπάλες και τα 12 κόρνερ που κέρδισε στο πρώτο ημίχρονο δεν έφεραν αποτέλεσμα. Και εδώ φαίνεται και η έλλειψη του Μάτος, ο οποίος μπορεί να μην είναι ο παίκτης που θα σου βάλει 15 γκολ στη σεζόν, αλλά στα μαρκαρίσματα των αντιπάλων και στα screen παίζει σημαντικό ρόλο. Εντάξει. Και γενικά λοιπόν ο Ατρόμητος έχοντας ο Πανετολικός έχοντας το πάθημα της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Πανιόνιο, ήταν πολύ πιο προσεκτικός σε ό,τι έκανε μέσα στο γήπεδο. Βέβαια ήταν ακυρωμένος δημιουργικά. Νομίζω ότι μέχρι το goal, τα γκολ του ΠΑΟΚ είχε μία τελική. Ένα σουτ στο 30, στο 40, το οποίο μπλόκαρε ο Πασχαλάκης εύκολα. Ναι. Δεν ήταν κάτι δηλαδή, δεν απείλησε καθόλου. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει από ένα κλέψιμο ψηλά μια γρήγορη μετάβαση, μια γρήγορη πάσα του Σάχοφ στα δεξιά και μια καλή σέντρα του Λιμνιού να αναγκάσει ουσιαστικά η πίεση του Πρίγκεβιτς του Μαρινάκη, παρότι τη βρίσκει πρώτα ο Πρίγκεβιτς την μπάλα. Χτυπάει όμως το κεφάλι του Μαρινάκη και καταλήγει στην γωνία. Δεν ξέρω σε ποιον το μέτρησαν. Το μέτρησαν στο Μαρινάκη. Έχει και ένα μήνυμα του Πρίγκεβιτς. Ναι. Γι' αυτό. Ότι είναι δικό μου. Ότι μου το κλέψανε. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, συνεχίζω. Θα βάλω κι άλλα κτλ. Ναι, εντάξει. Είναι του Πρίγκεβιτς κατά. Εντάξει, κατά 70-80% του Πρίγκεβιτς είναι. Ρε, μου κάνει την κεφαλιά ο Πρίγκεβιτς και χτυπάει και στο Μαρινάκη κατευθείαν στο κεφάλι, επειδή είναι πολύ κοντά. Κεφάλι μου, πλάτη λίγο εκεί. Μπαίνει στο Μαρινάκι. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και βρίσκει γρήγορο δεύτερο γκολ με την αναμπομπούλα που πάλι συμμετοχή έχει ο Σάχοφ, που έκανε καλό παιχνίδι, αλλά ο Σάχοφ είναι μέχρι αυτά τα παιχνίδια, κακά τα ψέματα, όταν πάμε σε ένα επίπεδο πιο πάνω. Είναι μια ταχύτητα πίσω. Είναι μια ταχύτητα πίσω. Πετυχαίνει γκολ ο ΑΚΠΟΜ. Κάποιος εδώ καταγγέλει ότι του βάλαν τρικλοποδιά. Στους πανηγυρισμούς, γι' αυτό έπεσε θα έτσι. Θα το ψάξουμε, φίλε, την καταγγελία σου. Είναι σοβαρή. Ναι. Και καπάκι, εκεί που ο ΠΑΟΚ πρέπει να ηρεμήσει, υπάρχει μια κακή αμυντική λειτουργία και δεύτερο σερί λάθος του Βαρέλα σε φάση γκολ. Και δεν κλείνει σωστά στη Βίντι και χθες δεν βάζει καλά το πόδι του στην φάση του Καμαρά, ο οποίος μειώνει. Είναι καλό και για τον Βαρέλα να ξεκουραστεί, γιατί και αυτός έχει τεντώσει. Γενικά πάτησε με τον Πανετολικό, έχει μια ψιλοροπή στο λάθος. Θυμάσαι και το κολ του Άρντα. Στις αρχές ήταν. Στις αρχές ήταν αυτό, εντάξει. Εντάξει. Όλοι έχουν δικαίωμα στο λάθος. Βέβαια, εντάξει. Τώρα, και ο Κρέσπο που κάνει λάθος στη φάση, γιατί είναι αυτός που καλύπτει ουσιαστικά τον Καμαρά. Δεν είναι στην ευθεία. Αλλά κυρίως ο Βαρέλα είναι αυτός που χάνει το μαρκάρισμα και από δύσκολη γωνία επιτρέπει στον Καμαρά να εκτελέσει τον Πασχαλάκη που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί. Δεν απειλεί το ΠΑΟΚ μετά. Όχι, δεν υπάρχει καμία. Αλλά το άγχος σε καταβάλλει. Δεν γίνεται να μην σε καταβάλλει, φίλε. Ευτυχώς μπαίνει ο Μαουρίτσιο και ηρεμεί το παιχνίδι. Καπάκι φαίνεται μια ομάδα η οποία έχει προσανατολισμό να διαχειριστεί μια κατάσταση με τον Μαουρίτσιο μέσα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ δεν απειλείται, είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία τελική προς την εστία του Πασχαλάκη. Συνολικά
με τον γκολ ο Πανετολικός έχει τρεις τελικές, είναι και ένα σούτ, ένα φάουλ. Ένα φάουλ που το κάνει που... μπλοκάρει εύκολο ο Πασχαλάκης, ναι. Έτσι. Ναι. Εφέ. Είναι τρεις τελικές, 13-3 ήταν τελικές. Ο ΠΑΟΚ γενικά ήταν καλύτερος, κέρδισε δίκαια. Εγώ θεωρώ ότι και το ΑΚΠΟΜ τον γκολ είναι καθαρό. Δεν υπάρχει καμία απολύτως στο δεύτερο γκολ. Δεν υπάρχει καμία απολύτως, κανένα απολύτως φάουλ στο Μαρινάκι. Είναι μια διεκδίκηση. Είναι ένα εκπληκτικό πάσιμο της μπάλας στο χώρο. Και πολύ ωραίο τελείωμα. Και εκπληκτικό τελείωμα στην αριστερή γωνία του Κυριακίδη. Εγώ θεωρώ ότι και αυτό είναι καθαρό τον γκολ. Και κακώς ακυρώνεται. Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ σε μια φάση πολύ μυστήρια για αυτόν. Δεν είχε απώλεια και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Για μένα, ΠΑΟΚ χωρίς τα μπακ, χωρίς τον Μαουρίτσιο και με τον Μπίσεσβαρ σε αυτή την κατάσταση, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια πολύ χειρότερη εικόνα. Δεν είχε, ήταν ορθολογικός, ήταν σοβαρός, αμήνθηκε σωστά, επιτέθηκε σωστά αναδιαστήματα, πίεσε όπως έπρεπε, έκλεψε μπάλες ψηλά, έκανε τα γκολ, πήρε το παιχνίδι. Πάμε παρακάτω. Και αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η διακοπή έχει σε καλό σημείο. Θα μιλούσαμε για άλλη διακοπή με μια γκέλα και ό,τι αυτή θα είχε σαν επακόλουθο, εντάξει. Ναι, επί 15 μέρες πάνω από την ομάδα, μια πίεση και μια μουρμούρα και οτιδήποτε άλλο. Κομβική νίκη, σημαντική νίκη. Εδώ μιλάμε τώρα για έναν ΠΑΟΚ που χρειάζονται ανάσες η στόπερ του, ανάσες η μπακ του και αποκατάσταση βέβαια στην περίπτωση του Βιερίνια. Χρειάζεται να επανέλθει ο Μαουρίτσιο σε ρυθμό. Χρειάζεται ξεκούραση ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι το μαύρο μου το χάλι. Χρειάζεται, ωραία, γενικά μια ηρεμία για να μπορέσει να πάει σε μια ευθεία 8 αγώνων. Δες λίγο το πρόγραμμα. Που για μένα είναι όλο το πρωτάθλημα. Υπάρχει το κύπελο βασικά, έτσι να το αναφέρουμε. Υπάρχει το κύπελο στις 3. Ναι. Ο ΠΑΟ χωρίς Βιερίνια, χωρίς τους διεθνείς Πρίγιοβιτς, Τόσκα, Βαρέλα, Ουάρντα, Πέλκα, Καρέλη, Πασχαλάκη. Δεν ξέρω, Λιμιός αν κλείθηκε. Μου διαφεύγει τώρα σε καμιά μικρή εθνική. Αλλά αυτές, εντάξει, οπότε θα μιλάμε για αρκετές απουσίες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ξάνθη. Ναι, υποδέχεται Σάββατο. Την Ξάνθη επιστροφή, 24-29 είναι το μάτς με την Τσέλσι. Ναι, μετά πάμε μετά, στη Λαμία. Ναι, μετά είναι η Λαμία 3 του μήνα, Δευτέρα. Ναι, μετά υποδεχόμαστε τη Λάρισα. Κυριακή, ναι. 9 Δεκεμβρίου. Ναι. Μετά πάει στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά. Μετά έχουμε τελειώνουμε μετά, τελειώνουμε πας, ναι. Πάμε Τρίπολη, που Μπορείς είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. Και μετά έχουμε Πάτα. Μετά έχουμε Πανιόνιο, Ντούμπα. Δεύτερος κανονικά. Όφιση Ντούμπα. Μετά... Και μετά αρχίζουν τα ντέρμπι με ΑΕΚ. Ναι, με ΑΕΚ εκτός. Στα επόμενα 8 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει ουσιαστικά την Τρίπολη. Όλα βέβαια είναι παιχνίδια που κρύβουν κινδύνους αν δεν είναι σοβαρός ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Αλλά μιλάμε, είναι μια οκτάδα αγώνων που αν ο ΠΑΟΚ μαζέψει καμιά 20 φεύγα βαθμούς, ωραία, τελειώνει και το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μετά ουσιαστικά, εντάξει, αυτό που λες είναι απόλυτα σωστό, ότι κανένα μάτς δεν είναι εύκολο, το είδαμε και χθες. Μπορεί να το δούμε και με την Ξάνθη αν ο ΠΑΟΚ δεν βελτιωθεί και είναι στα ίδια επίπεδα, εντάξει. Αλλά μετά ουσιαστικά είναι ένα ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ. Είναι δύο ΟΑΚΑ με ΑΕΚ Παναθηναϊκό, μία Τρίπολη. Η Τρίπολη θα έχει περάσει μόνο. Και ο Ολυμπιακός η Τούμπα, εάν γίνει το παιχνίδι. Γιατί έκανε φωτογραφίες που πιάνει το χείλος του χθες ο Μάρτινς. Το είδες. Ο οποίος μίλησε. Μιλάμε τώρα για την καλύτερη διαιτησία μετά το παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που έχουμε δει στην Ελλάδα. Να. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ο Ελβετός το πάει εκπληκτικά. Γιατί είναι δεν είναι κανένα παιχνίδι. Από του Λάζαρου και από. Έλα το, εντάξει. Εντάξει, τώρα την έμαθε την ιστορία και ο Μαρτίν σου λέει: δύσκολα είμαστε. Δύσκολα είμαστε. Πες το παραμύθι για το αφήγημα σε κανένα 40 λεπτό μιλούσε. Έχουν βγάλει στημένα δημοσιεύματα κατά Τριτσόνη που έχει δίκιο βέβαια για τον Τριτσόνη Ολυμπιακός και εμείς λέμε για τον Τριτσόνη ότι ο ρόλος του είναι ύποπτος. Υπάρχουν ορισμοί σκάνδαλο. Αν και αυτήν την αγωνιστική, επειδή τους κράζουμε όλη την ώρα, ο Διαμαντόπουλος, έτσι το λένε αυτό, να, που έπαιξε στο Ακατρόμητος. Ναι, ναι. Ο Διαμαντόπουλος ήταν εκπληκτικός. Δηλαδή, αλάνθαστος. Ο αδερφός σου, ο Κομίνης, το είδες στο μάτς. Τον έβριζε όλη η Ξάνθη. Η φιλήσυχη Ξάνθη. Συνεχίζει βέβαια το Τσόρι να δίνει μεροκάματα στον Κομίνη. Φτάνει, αγοράκι μου, φτάνει. Πόσο μάτς έχει χάσει, δύο.
Έχει πάρει, σου λέω, μπορεί να είναι πιο πλούσιος από τον Τραμπ. Από τις 10 χρονών. Δηλαδή, φτάνει ρε σύγχαμα, φτάνει. Δεν ξέρει τι να τα κάνει ρε παιδιά. Δεν ξέρει τι να κάνει. Υπάρχουν και άλλοι, πεινάνε τα παιδιά της Ετησίας, πεινάνε. Δεν έχουν να φάνε, φακές δεν έχουν να πάρουν. Έρχονται οι ξένοι και τους τρώνε το ψωμί. Φτάνει με τον Κομίνη. Φτάνει. Σε Σπλωτεία ο δήμαρχος 400 ευρώ μηνιάτικο παίρνει. Στην Οικουμενίτσα, ο δήμαρχος Οικουμενίτσας και του έχει δώσει 70 μεροκάματα μέχρι τώρα. Φτάνει, συγχαμένε. Φτάνει. Έχουμε διαιτητή στο. Ο Κουμπαράκης. Ναι, Κουμπαράκης. Από πού είναι αυτό? Από εκεί κοντά. Κουμπαράκης. Ναι. Κάπου εκεί. Από Θράκη, όχι Θράκη λέει. Θράκη. Από Θράκη, αλλά με προγόνους από την Κρήτη να υποθέσω. Κουμπαράκης με βοηθούς, Χατζινάκο, Πάγκαλο και Σωτηριάδη. Τετέρατο Σωτηριάδη. Πάγκαλο βοηθό, το γνωστό. Παρατηρητή Νικολακόπουλο. Κώστα. Άντε το μεροκάμα. Ο Φάνος, ο αδερφός. Άντε το μεροκάμα, το πέφτει. Τέλος πάντων, γενικά για την Ελληνική έχουμε πει παπάδες μέχρι τώρα. Ο Τσαμόρης, εντάξει, μπορεί να φέρει κάτι πινελίκια πάνω στην πίεση του αγώνα, αλλά δεν ήταν και παράγοντας του αγώνα. Το πάλεψε να κρατήσει. Ήταν σοβαρός. Ο Διαμαντόπουλος πήγε εξαιρετικά στο ΟΑΚΑ. Είδαμε μια εκπληκτική διαιτησία του Ελβετού στο Καραϊσκάκι. Και μόνο ο Κομίνης τα έκανε μαντάρα. Ο Ζαχαριάδης νομίζω τα έκανε μαντάρα. Στη Λάρισα αυτός δεν έπαιζε. Δεν έχω εικόνα. Ναι. Και πάμε στο αγαπημένο μας ένθετο, το πρωτοσέλιδο της ώρας για σπορ. Περίμενε, γιατί τώρα το είδα το πρωί και τώρα το θυμήθηκα. Συμφωνεί η ώρα. Mm? Περίμενε να σου πω ποιο. Του Ολυμπιακού κάτι. Το Γαύρος. Παύλα, γάτα, παύλα. Να, το ίδιο πράγμα ακριβώς, νομίζω. Ναι, αυτή εδώ η έκφραση. Τι? Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω, διαβάζετε αυτό. Δεν το λέμε τώρα στον αέρα. Πάτησε. Δεν λέγεται. Την... Η έκφραση του όση, εντάξει, τα γνωστά. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και η ώρα και στον πρωταθλητή. Και για το δικαστή λένε. Συμφωνούν ακριβώς. Ο διαιτητής. Όχι για το διαιτητή. Για το πώς πήγαν οι αγώνες. Ο κόκκινος πρωταθλητής Παύλα Γάτα, Παύλα Γαύρος λέει με δύο πέναλτι που έπνιξε τους προστάτευσε ο Ελβετός. Εντάξει. Απίθανος είσαι, γκολάρα, δοκάρι και άμυνα και φορ. Ξεπτυλίζει ξεκάθαρα. Δεν βλέπεις καλά αυτό. Τι ψυχάρα. Τι ψυχάρα, ναι. Παλίκαλος, ναι. Πού να χωρέσει. Ένα-ένα αντί για 5-1. Περαστικά, ναι. Ναι, εντάξει. Κάτσε και την ώρα. Κάτσε, είδες, άκουσες ησυχία που ήρθε. Σε να προσγειώθηκαν 35.000, ξέρω εγώ ήτανε. Ναι. Δεν τον εργούσε. Εντάξει, δεν το μάθαμε σήμερα, ούτε είναι κάτι. Αυτό το τσίπημα πάνω από την μπάλα. Έχει βάλει και στον ΠΑΟΚ τέτοιο γκολ. Ακριβώς. Έχει βάλει κολλάρε. Δεν έχει βάλει τέτοιο γκολ στον ΠΑΟΚ να τσιμπήσει την μπάλα πάνω από την. Ναι, εντάξει, όχι όλο αυτό, είναι το σούτρε, παιδί. Χαλάξει, πες και στην εθνική, γελάει ο κόσμο. Η ώρα πίκρα και οργή. Αδικαιολόγητα νεύρα πάλι από του παίκτε. Ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια νεύρα πάρα πολύ. Από τον έμπειρο τώρα. Τώρα αρχίζουν θέτουν θέματα πειθαρχία. Ναι, από χθες ισχύει αυτό. Ναι. Είναι... Θυμούνται και τα προηγούμενα. Από την προηγούμενη εβδομάδα δεν συνέβη κάτι. Ο με Τσόσης τον... τραβάει την κοτσίδα. Ναι. Προχθές ήταν φιλικό, εντάξει, δεν ήταν κάτι. Το έκανε ως τώρα και χθες ήταν κρούσμα πειθαρχίας. Τρώνε τον Ζουνίδη τώρα ξεκάθαρα. Φταίνε όλοι. Λάθος η επιλογή στον Ζουνίδη. Ναι. Πάντως φαντάζομαι, ρε φίλε, να υπάρξει παίκτης να τραβήξει την κοτσίδα του Πρίγιοβιτς. Δηλαδή. Θα κάνει το χέρι, θα πάρει ένα φτιάρι την ώρα. Στην τούμπα κανονικά, θα τον βάλει μέσα. Δεν νόμιζα ότι τολμάει να το κάνει κανένα αυτό. Όχι, όχι, την κοτσίδα του είναι σαν τον Γολιάθ. Σαν τον Δαβίδ. Πώς είναι, όχι. Είναι η δύναμή του. Όχι, ο Γολιάθ, ρε φίλε. Ο Γολιάθ. Ποιο ήταν, ρε φίλε. Ο Σαμψόν. Ο Σαμψόν. Ο Γολιάθ. Ο Γολιάθ. Ο Σαμψόν. Ναι, ωραία. Είναι η δύναμή του προηγούμενου. Δεν τα πειράζει δεν τα μαλλιά. Πειράζει τα μαλλιά. Δεν τα πειράζει τα μαλλιά. Πραγματικά. Σου έχω πει τι έχω πάθει πέρσι. Το έχω πάθει για συνέντευξη του προηγούμενου. Τι. Και λέω, Αλεξάνδρα, λίγο πριν μιλήσουμε, να φύγει και φωτογράφο. 5 φωτογραφίε. Μου λέει, όχι. Δεν κάνουμε. Λέω, γιατί. Δεν μου το έπεσε πριν. Λέω, τι να σου πω. Όταν κάνουμε φωτογραφίε, πάω λέει να λουστώ. Το λέω, κάτσε 2 λεπτά να βρούμε να τελειώνουμε. Περιμένω να λουστεί. Εντάξει. Έχει θέμα, ρε παιδί μου, μπράβο το, εντάξει. Okay. Ήταν σε καλή μέρα το μαλλί. Αυτό λέει ο Δεν έχει κάνει μπάνιο για να βγει η φωτογραφία το μαλλί. Ναι, την κοτσίδα δεν πάει να την πιάσει χωρίς μπάνιο. Φίλε, μετά γίνεται πιο μεταλλάς. Τώρα είναι άλλη φράση. Ακούστηκε βέβαια ήδη η φράση από συνεργάτη του ΠΑΟ εκείνη την ώρα στη Μεσημβρία ότι όπως και να τα κάνει ίδια είναι. Αλλά εντάξει. Στα ελληνικά να υποθέσω. Όχι, να μην καταλάβει. Α, στα αγγλικά. Μάλιστα. Πώς είναι αυτό στα αγγλικά. Τώρα δεν θυμάμαι.
Αυτά λοιπόν και με την ώρα για σπορ. Όχι και δεν έχει κανένα μικρό-μικρό, κανένα ωραίο. Δεν καταλαβαίνει, ρε φίλε, ότι ο Πάοκ είναι πρώτο με συν 9, συν 15, συν. Δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή. Δεν την θέλουν ούτε ο Θεός ούτε ο Διάολος φέτος την ΑΕΚ πέρα από τις δικές της ευθύνες και τα λάθη που είναι δεδομένα. Τα 10 δοκάρια έφτασαν και την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Τα 10 δοκάρια σε αντίθεση με τον Πάοκ που έχει. Την ώρα που για παράδειγμα ο Πάοκ έχει 0. Α του δώσουμε ένα πρωτάθλημα δοκάρι. Δηλαδή. Σαν το κύπελο δοκάρι που πήρε ο Άρης το 3. Φταίει και γι' αυτό. Εδώ να κάνω μια παρέμβαση. Να το πω και άλλη φορά. Να κάνω μια αποκάλυψη για τους φίλους της ΑΕΚ, δεν ξέρω αν τους σοκάρει ή όχι. Παιδιά, δεν σπάνε τα δοκάρια. Δεν ξέρω αν πιστεύουν κάποιοι ότι θα σπάσουν. Ναι, γιατί λέει αυτό το σουτάρετε και σπάσετε τα δοκάρια. Δεν σπάνε. Αυτοί την κατεμοιάζουν στον ύμνο του στην ομάδα του. Το λέμε με το Στέργιο έχει κανένα μήνα το σχολιάζουμε και να που βγαίνει τελικά. Σουτάρετε και σπάσετε τα δοκάρια. Αυτό κάνουν, ό,τι λέει ο ύμνος. Ναι, το λένε πάντως. Μόνο του Μάνταλου είναι δοκάρι-δοκάρι. Τα άλλα είναι. Το λένε πάντως εδώ στο πρωτοσέλιδο. Την ώρα που ο Πάοκ έχει 0. Τι θα κάνουμε, το ζόρι στο δοκάρι. Θα κάνουμε ένα δοκάρι με την Ξάνθη, ρε. Θα κάνουμε ένα δοκάρι. Και θα βάλουμε στη Φόρτσα μείωση στα δοκάρια Πάοκ. Θα κάνουμε ένα τέτοιο που κυκλοφορεί. Φόρτσα Πλας. Έχει 0. Φόρτσα Πλας κυκλοφορά. Μα είναι δυνατόν να το λες αυτό το πράγμα. Φταίει ο Πάοκ που δεν έχει δοκάρι. Επειδή σημαδεύουμε καλύτερα, ρε. Ο Πάοκ έχει αποσυμπητικά 0. Δεν το καταλαβαίνω. Όπως σύντομα. Εσύ και το περνάνε έτσι την ώρα που, για παράδειγμα... Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Έχει μηδέν. Και παίρνουν τώρα την επιχειρηματολογία της Σούπερ οι σχολιαστές, παύλα, opinion leaders των σχολείων στα site. Άντε σας έχει ανοίξει, ξέρω εδώ, μηδέν δοκάρια έχετε. Κλαίνει opinion. Ναι, τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά. Σε αγωνιστική κρίση, για κλαίει εδώ η ώρα. Η ΙΤΑ καταστροφή την έβαλε σε αγωνιστική κρίση. Μάλιστα. Λοιπόν, για να το κλείσουμε, έγραψε φίλο τη ΣΑΕ κάπου, δεν θυμάμαι. Θα ξεσπάσουμε στον Άγιο και στην Μπενφίκα. Εννοείται θα ξεσπάσουν. Εντάξει. Δυστυχώς για την Άγιο, το ματς Μπάγερ Μπενφίκα είναι μετά. Δηλαδή, ο Άγιαξ θα θέλει νίκη για να μείνει ζωντανό. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία. Πότε παίζουν. Μετά τη διακοπή. Ε. Ναι, 29 είναι του ΠΑΟΚ, άρα είναι 27. 28 η ΑΕΚ. Εκεί. Είχαμε δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Δεν θέλω, και αγάπη. Δεν θέλω παραπάνω από ένα λεπτό για να τα βρω με τα παιδιά. Μιλάς στην καρδιά. Ούτε μισό για να τα χαλάσω. Μιλάς στην καρδιά. Λέει, όταν είσαι άνθρωπος και άμεσος και ειλικρινής. Ήταν όνειρο ζωής για μένα. Το έχει πει, εντάξει. Εύχομαι αυτή η πρόσκληση να είναι προς το συμφέρον όλων μας. Τι άλλο, τι ξεχωρίσουμε, περίμενε. Ναι. Θα επιτρέψω σε αυτούς που θέλουν να είναι εκεί. Δεν θέλω να πω πολλά, δεν κοιταχτήκαμε ακόμα με τα παιδιά στα ματάκια. Δεν μιλήσαμε. 2000 λέξεις. Ναι. Πας το λίγο ξανά την αρχή αυτό. Λέει, θα επιτρέψω σε αυτούς που θέλουν να είναι εκεί. Δεν μπορώ να πω πολλά, δεν κοιταχτήκαμε ακόμα με τα παιδιά στα ματάκια. Δεν μιλήσαμε. Ακούγονται πράγματα για μένα ότι βρίζω που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν θέλω παραπάνω από ένα λεπτό για να τα βρω με τα παιδιά. Ακριβώς ένα λεπτό γιατί δεν έμαθα ποτέ στη ζωή μου να λέω ψέματα. Αυτό. Μεταξύ άλλων. Κοίτα πόσα είναι, Σταύρο, τι να πω. Αυτό δεν είπε πολλά. Δεν μπορεί να πει πολλά. Κάτι λέει και τον Κουλούρη. Ποιο είναι, λέει, το κριτήριο των κλήσεων. Δεν θέλω να πω ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Η κλήση έγινε σχεδόν τα ίδια παιδιά. Σύν τον Μασούρα και τον Βλαχοδήμο. Δεν μου αρέσει το χθες. Δεν θέλω να πω στη διαδικασία να πω τι γινόταν. Είχα παιδιά που είναι στην Ελπίδων, αλλά επειδή είναι σε κρίσιμη καμπή, μίλησα με Νικοπολίδη και αποφάσισα να μην καλέσω κάποια παιδιά, γιατί όντως είναι σημαντικό να πάνε σε αυτή την οργάνωση. Κάποια παιδιά που ήθελα να είναι μαζί μας δεν είναι. Υπήρξε η εξαίρεση του Κουλούρη. Τελικά δεν θα παίξει με την Ελπίδων, θα παίξει με την Ανδρών. Γιατί δεν έχουμε συντριβώσει την Ανδρών, μάλλον. Ο Κουλούρης έχει φτάσει τα 8. Ο Ερίκος. Όχι, δεν θυμάται το στοίχημα. Κάθε φορά που το λέμε λέει ποιο. Ποιο στοίχημα. Θε βάζει κουλούρι, λέω εδώ στοίχημα πάλι βρήκε. Σου λέω χρυσό παπούτσι θα πάρει κουλούρι. Θα γυρίσει τέτοια. Η διοργάνωση συγκεκριμένη. Ούτε δεν το πιστεύει στο τέλο. Αλλά εντάξει. Κοίτα, συνολικά έχει 12. Κοίταξε, για να πάρει χρυσό παπούτσι πρέπει να βάλει καμιά 40 γκολ. Κοντά είναι, να πάει έτσι. 8 έχει. Ο Σαλάχ πεσμένο είναι. Ναι, απλώς έχουν άλλο συντελεστή στην Αγγλία. Δηλαδή, το κάθε κόλπο στην Αγγλία ή στη Γερμανία, στα μεγάλα πρωταθλήματα, πάει επί 1,5. Σύνολο Κουλούρης είναι το 13. Δικό μας είναι επί 1. Γιατί είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει. Συνολικά έχει φτάσει στα 13. 9 πρωτάθλημα, 2 Europa League, 2 κύπελλο. Και ένα που ακύρωσε καθαρό στην Ευρώπη. 14.
Εύκολο το χρυσό παπούτσι. Άντε, ασημένιο. Ερίκο, να βάζει για στοιχήματα. Να βάζει. Ωραία. Δεν μα ακούει ο Ερίκο τέτοια ώρα. Τέλος πάντων. Τι έγινε στη Βουδαπέστη, φίλε με τον Ερίκο, δηλαδή. Τι έγινε στη Βουδαπέστη. Τι έγινε, δε κι άλλα. Α, ναι, ναι, ναι. Τι άλλο να γίνει. Ακόμα σοκαρισμένοι είμαστε. Να, αγάπη μου, αυτό είναι που σε φωνάζω τον Βατζόκλου. Δηλαδή, έχω δει. Ρέθωμα. Ρέθωμα. Φωνάζει τη γυναίκα σου και την κόρη σου του Τζορμπατζόκλου, ρε. Και το λες με χαρά. Έλα εδώ, Μαρία, να σε γνωρίζω τον Τζορμπατζόκλου που σε φωνάζω έτσι. Και η καημένη γελάει ευγενικά. Και σκέφτεται μέσα τον ΠΑΟΚ σας μέσα τώρα. Και όλα αυτά στη Βουδαπέστη. Με ποια λογική το ζήσαμε. Εγώ τρόμαξα γιατί νόμιζα ότι εγώ είμαι αυτός. Λέω, όχι, όχι, αυτός είναι εδώ. Δεν είμαι εγώ. Προφανώς θα πέρασε δύσκολο ο Θωμάς μετά, με το που φύγαμε. Είσαι βλάκας. Ναι, 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 ναι. Είναι λίγο χειρότερο αυτό από τα τέσσερα που έδειξε ο Γιώργος Σαββίδης στο γάμο του. Δηλαδή, πας να βγεις τη φωτογραφία εκεί στο γάμο με τη γυναίκα σου, την πρώτη φωτογραφία και κάνεις τα τέσσερα. Γιατί? Έλα, τη φωτογραφία. Αν μου το έκανε αυτό ο άντρας μου, θα είχα φύγει. Κάτσε, ο γάμος είναι, το τέσσερα. Με τα χέρια που έκανε. Σιγά μου, με τον γάμο. Σιγά, καλά έκανε. Πέντε φορές το τέσσερα έπρεπε να δείχνει. Όχι, δεν στάμε στο γάμο. Στο γάμο, στο γάμο εγώ θα έχω και τύμπανο, θα έχω κανονικά, τα πάντα. Εντάξει, μπαλέτα, όλα. Μπαλέτα. Μπαλέτα θα έχω σίγουρα στο γάμο. Τον Πολσόι. Σίγουρα θα έχω μπαλέτα. Α, όχι την αγάπη της πήρα και το τέσσερα. Φυσικά. Πού σκέφτεται για το γάμο, τι νομίζει είναι ο γάμος μόλι. Είναι γάμος. Μια ψυχοφθόρα διαδικασία η οποία μπαίνει ο άντρας επειδή είστε ηλίθιες. Αυτό είναι ο γάμος. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα τώρα. Έλα, ξεφύγαμε. Ξεφύγαμε. Λοιπόν, Ρίτζι Καζίνο, Παρασκευή και Σάββατο η Μελίνα Σλανίδου στο θέατρο Βεργίνα. Υπάρχει ένα πάρτι την Πέμπτη. Ένα ακόμα Out Loud Fest. Ο Ντέτλεφ μαζί με τον Τζούνιορ Πάπα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Εντάξει. Μετά το Κίκο Ναβάρο που έγινε ένας μικρός και ένας μεγάλος χαμός, πραγματικά φοβερό πάρτι. Ένα ακόμα special event στο Regency Casino στο θέατρο Βεργίνα. Και φυσικά όπως και σε όλα τα προηγούμενα πάρτι, 8 κορυφαίοι bartender της πόλης μας θα έχουν απεριόριστο ποτό. Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου και Παρασκευή και Σάββατο η Μελίνα Ασλανίδου. Κλείστε γέρος τα εισιτήριά σας. Στα ταμεία του καζίνο, όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24. Με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στα μεγάλα πρωταθλήματα, τη Super League. Αυτές τις μέρες βέβαια έχει διακοπή. Μόνο σήμερα το τελευταίο παιχνίδι το Απόλλωνας Σμύρνης με τον Άρη, αλλά θα έχει Nations League, θα έχει και εκεί κάποιες επιλογές, αν καταλάβουμε τι είναι αυτό επιτέλους. Ειδικά μακροχρόνια για όλο το έτος και επιλογές για scorer, cards και corner σε εκατοντάδες αγώνες. Την Παρασκευή από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα υπάρχει το Θεσσαλονίκη Summit. Ανοίγει αυτές τις μέρες τις πύλες του. Όποιος θέλει να ενημερωθεί για τις νέες τεχνολογικές στάσεις και πώς αυτές έχουν εφαρμοστεί στη Στοίχημαν, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού στοιχηματισμού και μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες στην Ελλάδα, μπορεί να δώσει το παρόν στο Digital Future Trends Workshop την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, 2 μέχρι το απόγευμα. Στην αίθουσα Ολυμπιάς του Ιωάννης Βελίδης. Οι εγγραφές, παιδιά, είναι δωρεάν. Αυτές γίνονται μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, δηλαδή μέχρι και Τετάρτη. Έτσι, είναι, αγάπη. Ναι. Στο thessalonikisummit.gr. Okay. Και αυτό το workshop απευθύνεται σε φοιτητές, τελειόφοιτους, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς, σχολών πληροφορικής, αλλά και στελέχη και εργαζομένους σε εταιρείες πληροφορικούς και νέους επαγγελματίες. Ξαναλέω, δωρεάν συμμετοχή μέχρι τις 14 Νοεμβρίου. Μπείτε στο Θεσσαλονίκη Summit, όλο μαζί το γράφετε.gr και ενημερωθείτε για αυτό το workshop που πραγματικά νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η Στοίχημα φυσικά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνα, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα σας τα κάνουν όλα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Μία γεύση από την δουλειά της Αναδομό μπορείτε να πάρετε στο Facebook, στο site anadomopavlanakenis.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508. Και φυσικά, Nike Shoes, τα καλύτερα παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο, και επειδή αυτές τις μέρες έχουν ξεκινήσει και οι εκτόσεις, η Nike έχει πάρα πολύ καλές τιμές από ό,τι έχουμε δει.
Όλη την ανδρική συλλογή μπορείτε να τη βρείτε στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos και σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη, ανατολικά, δυτικά. Παντού. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και θα ανοίξουμε γραμμές, μάλλον στην δεύτερη ώρα. Έχουμε προγραμματισμένη και μία συνέντευξη, να δούμε αν θα μας βολέψουν οι ώρες για να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας. Σε κάθε περίπτωση, σε λίγα λεπτάκια θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, είμαστε στο Λίπερο 104,4, Σταύρος Κούκας στο μικρόφωνο, Στέλιος Αναστασιάδης, Αγάπη Γαβριλίδου, stand by όλο το team για ό,τι προκύψει. Θα ανοίξουμε γραμμές. Ανοίξουμε γραμμές. Ναι, δεν θες. Είναι ευχάριστη μέρα, δεν θα βγουν, για να δούμε. Από ευχάριστη μέρα βγαίνουν. 2-3-10-2-87-8-8-8. 2-3-10-2-87-8-8-8. Καλείτε τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο 104,4 για να πείτε την άποψή σας. Είχαμε και μπάσκετ. Το ρίχνετε το μπασκετάκι. Όχι, και... μαζεμένα τα έχω. Και τις δηλώσεις του Κατσαρί στην Φόρτσα. Θα βγει ο Μοσχοβίτης σε κάποια φάση. Αν και... Άκου τι γίνεται. Κάπα 19 κέρδισε. Match thriller. 3-2 τον Πανετολικό. Από 2-0. Η Κάπα 17 κόλλησε μόνο. Περίμενε, ναι. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Αυτά τα Κάπα τα να μπερδεύουν, ναι. Μόνο Κάπα 12. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια και χαρά και στους τρεις. Καλησπέρα. Πάντως, αγάπη, να ξέρεις, από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή μέχρι τώρα έχει αλλάξει αρκετά ο τρόπος που μιλάς. Θα πρέπει να χωραστάς χάρη στον Σταύρο. Είναι ωραίος δάσκαλος. Ναι, φυσικά. Και διακριτικός. Είναι από... είναι από τις εκπομπές που ακούγονται πολύ ευχάριστα, πραγματικά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα, αυτό που με εντυπωσιάζει είναι η Νόβα πόσο γρήγορα πρόλαβε να αφαιρέσει τον γκολ. Που ουσιαστικά είναι, δεν ξέρω γιατί, δηλαδή δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτε ο τρόπος που διατυπώνονται κάποια πράγματα όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ, ούτε με το ζόρι σώνει και καλά να πρέπει να χαθεί τον γκολ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, επειδή υπάρχουν οπαδοί του αν, και το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές αυτό το αν, όταν είναι κάτι υπέρ του ΠΑΟΚ, θα πω λοιπόν αυτό το αν. Αν ο Ακμπομπ ήταν κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού, ήθελα να δω τι θα λέγανε όταν θα ακυρώνανε αυτό το γκολ. Και το χειρότερο, θα πρέπει να καταλάβει ο Ακμπομπ ότι δεν πρέπει να βάζει τρία γκολ για να κατοχυρώνεται ένα. Γιατί κάποια ώρα θα λέει, εδώ στα τρία γκολ μετράει το ένα. Ναι, είναι δύσκολο για ένα παιδί που είναι σε ένα καινούργιο περιβάλλον και παλεύει να προσαρμοστεί, να του στερούν νούμερα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι γι' αυτόν καθοριστικό, είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος. Και είναι και νεαρός, χτίζει καριέρα. Ξέρεις πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχολογία σε αυτή τη φάση. Δεν μπορείς να διαχειριστείς εύκολα τα up and down που λένε στην Αγγλία, γιατί μιλάμε για Άγγλο. Ωραία, δεν μπορείς να διαχειριστείς εύκολα αυτά τα πράγματα. Και μπράβο του που καταφέρνει και δείχνει τέτοιο χαρακτήρα. Παρόλα αυτά να μπορεί να δίνει με πείσμα ό,τι μπορεί περισσότερο και καλύτερο. Μακάρι να έχει την καριέρα που του αξίζει, γιατί δείχνει ότι δουλεύει ο άνθρωπος. Όσο για τον Βάρντα, θέλω κάποια ώρα να αρχίσει να καταλαβαίνει, δεν ξέρω αν θα το καταλάβει ποτέ του, ότι ο παίκτης πραγματικά είναι καλός και αξίζει όταν είναι ομαδικός. Έχουν περάσει εποχές που ένας παίκτης τρίπλαινε όλη την ομάδα την αντίπαλη για να βάλει ένα γκολ και να γίνει ήρωας. Τώρα χρειάζεται ομαδικότητα μαζί με αυτό που έχει. Αυτό θα τον κάνει και σίγουρα πάρα πολύ καλό παίκτη. Αλλά χωρίς όμως την ομαδικότητα δεν γίνεται τίποτα. Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλή διασκέδαση πάνω απ' όλα. Επίσης και καλή βραδιά. Και καλό μήνα. Αγάπη, αγάπη, πού σε αγάπη. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ρε εσύ Σταύρο, τι είπες στα, τι λένε οι Άγγλοι. Up and down. Και εμείς όταν τρεπόταν μου, τι ξέρουμε τι είναι αυτό ρε. Πού σε βρε τσακαλάκι, πού είσαι. Τι λέει ρε φυρίο. Τι να γίνει, αλλά ρε φιλέ ήρεμα. Πώς πάνε δουλειές.
Δόξα τω ΠΑΟΚ, μια χαρά. Ωραία, ωραία, ωραία. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Φίλε, δουλειές θα πάνε καλά. Στις χαρές εγώ βγαίνω. Στις λύπες, φίλε, κλειστά ραδιόφωνα, κινητά τα πάντα. Όλα. Έτσι, μην τσακώνεστε. Έτσι. Σταύρο, τι έμαθα. Ένας γάβρος is dead. Τι έγινε στο Καρισκάκι. Ναι. Άστο. Το, όχι, δεν πουλάω τρελά ηρωνία. Πώς έγινε, γιατί έγινε μεγάλο. Είχε ένταση, ναι, 55 χρόνων ανακοπή. Ανακοπή. Είχε ένταση το παιχνίδι πολύ. Ψυχηθήκαν τα πάντα. Όπα, άσε το φυσικό ήχο το τροποτά μου, κάτσε λίγο. Τι πουλάει αυτός. Κουβέρτες. Έλε μαχαλάς. Έλε μαχαλάς. Πάρε την πίτα. Το δυτικό Μονακό να πούμε να είναι καλά και όλα τα άλλα. Άμα πετάξει από αεροπλάνο από πάνω, θα δεις τον τροπότα μου μικρό Παρίσι. Κανονικά το ξέρω, μα εγώ τα λέω και με κράζουν. Πού να ξέρουνε, ρε φίλε, πού να ξέρουνε. Εδώ έπρεπε να γίνει το γήπεδο, ρε Σταύρο. Ναι, όντως. Να έρχονται και οι μπάμπες, μπαμπαμ. 24 ώρες security. Μα. Εδώ τμήμα με το ζόρι σας κάνανε, ρε. Εγώ θυμάμαι την εποχή που δεν κάνανε τμήμα, φοβόντουσαν. Δεν ξέρεις τι έγινε, έβαλε ρόδες και έφυγε, καροτσάκι έφυγε. Ναι, εγώ θυμάμαι. Δεν άντεξε. Καλά, γιατί τους πυροβολούσα τους ανθρώπους όταν πλησιάζανε. Δοκιμάζουμε, ρε. Τα άλλα τρελακομεία τα λέμε, θα πω κι άλλα. Φιλιά, παλιά πυροβολούσα κανονικά, δεν πλησίαζε περιπολικό. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. 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 Τι γίνεται. Κουβέρτες, κουβέρτες χρειαζόμαστε εκεί στα ψηλά που είμαστε τώρα. Καλά είμαστε, έχει κρύο εκεί πάνω. Ναι. Καλά είμαστε, φέρε μια κουβέρτα. Είδες φυσικός ήχος από Μαχαλά. Ναι. Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Η απόφαση για τον Ολυμπιακό πότε βγαίνει τα τελευταία. Τώρα, μεσοβδόματα. Με την ΑΕΚ είχε βγει τσακ παμ. Αυτός εδώ πέρα βλέπω. Είναι παιχνίδι κυπέλου, ρε. Είναι κύπελο, είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα. Ωραία. Το δεύτερο. Γενικά ρε παιδιά, αυτά τα μάτς που ακολουθούν μετά δύο εβδομάδες διακοπή είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Γιατί μπορεί να σε στείλουν δύο εβδομάδες να τρώγες με τα ρούχα σου. Οπότε, δηλαδή εκείνο το Βέρια ΠΑΟΚ το 0-0, ακόμα το θυμάμαι ρε φίλε. Καλά, πόσα τέτοια, πόσα τέτοια. Οπότε αυτή τη στιγμή ρε φίλε, σήμερα είναι μια ωραία Δευτέρα και δύο εβδομάδες δεν θα έχουμε στο κεφάλι μας τίποτα ρε φίλε. Και θα έχουν όλοι άλλοι, αυτό είναι το σημαντικό. Θα έχουν όλοι άλλοι βέβαια. Και κάτι ακόμα. Ρε εσείς, αυτό τον Γκαρσία πέρυσι τον προπονητή του Ολυμπιακού που τον χρησιμοποίησε για να κάνει εκείνο το θέατρο. Ναι. Φέτος τα ίδια ακριβώς κάνει με αυτό το Μάρτινς. Τον έχει βάλει σαν κούκλα ρε παιδιά να επαναλαμβάνει συνέχεια αυτά που θέλει ο Καραπαπάς και ο Θοδωρίδης. Ρε παιδιά, μιλάμε τώρα για υποχείρια κανονικά έτσι. Κανονικά υποχείρια. Ό,τι τους γράφουνε πάνε και τα λένε ρε παιδιά. Μιλάμε οι άνθρωποι, δεν έχουν δική τους προσωπικότητα. Τίποτα. Γίνονται μια μάζα εκεί πέρα. Αφομοιώνονται από το κλαμπ πλήρως, ρε παιδιά. Έχουν αυτή την ανθρωπία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Το κάθε κλαμπ έχουν την ανθρωπία του. Το κάθε κλαμπ. Εν τω μεταξύ, ο Μάρτιν δεν ήταν έτσι. Την πήρε γραμμή μετά από κανένα μήνα, όταν άρχισαν να την πέφτουνε, που τον βάλανε και αυτόν, ρε παιδιά, στην επικοινωνία. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μόλις τώρα, στο μεταξύ, ανέβηκε θέμα στο SDNA. Μόλις, ναι. Η μετάλλαξη πώς από Μάρτιν έγινε Πορτογάλος αλέφαντος. Δηλαδή... παιδιά, μιλάμε τώρα εντάξει. Εγώ το βλέπω το θέμα συνολικά. Μιλάμε τώρα όταν ακούω ένα δημοσιογράφο του Ολυμπιακού να μιλάει για διαιτησία. Είμαι σίγουρος ότι μόλις ανοίξω 4-5 διαφορετικά ειδησιογραφικά πόρταλ είναι το ίδιο πράγμα παντού. Ναι. Το ίδιο παντού, ρε. Και κάτι τελευταίο, παιδιά, εγώ αυτό που έχεις την αγάπη, η περιγραφή σου στον γκολ που έκανες χθες με το Σάχοφ, όχι δεν μπαίνει, μπήκε, είναι καρμπόν εκείνη που έχει στο λίμπερο του σποτάκι με τον Όφη, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, τι ήταν εκείνο με δύο δοκάρια στην ίδια φάση. Άμα το βάλεις δίπλα-δίπλα είναι ίδια. Ναι, αν βάλτε να δεις. Μα τώρα είναι δυνατό να χτυπάει εκεί και να πάει δοκάρι. Είχαμε δοκάρι, ρε. Έχουμε δοκάρι. Άκουγα επανάληψη. Γράφει ψέματα η ώρα. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ το βλέπα το μάτς πιο μπροστά από τον ήχο, είναι καλό αυτό ρε παιδί μου, το αντίθετο δεν αντέχεται. Να βλέπεις την εικόνα πρώτα και μετά να ακούς τον γκολ καραπεριγράφει. Αυτό αντέχεται. Αυτό αντέχεται. Το άλλο δεν αντέχεται ρε φιλαράκι, γιατί εσύ γενικά όταν περιγράφεις την μπάλα που φεύγει corner, νομίζω ότι χτύπησες το δοκάρι. Δηλαδή δεν αντέχεσαι ρε φίλε, πραγματικά νομίζω κάθε κατεβασιά είναι φάση για γκολ. Χθες ήμουν πάρα πολύ ήρεμος, εκτός από εκείνη τη φάση. Και πολύ καλός διαιτητής. Εγώ περίμενα επειδή είναι του συνδέσμου Πειραιών να μας πάσει τα νεύρα. Πάρα πολύ καλός. Ότι ήταν μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ καλός. Ωραία. Τα χαιρετίσματά μου. Τα λέμε. Καλή συνέχεια.
Είχαμε δοκάρι, ρε φίλε. Είχαμε δοκάρι, μας κλέβει. Δεν τρέπεστε καθόλου. Φοβηθήκαμε λίγο. Το φώναξε. Είχαμε δοκάρι. Δεν φταίω εγώ. Δεν τρέπεστε καθόλου. Είχαμε δοκάρι. Έχει δοκάρι ο ΠΑΟΚ. Να κάνεις ένα κείμενο. Να κάνεις ένα κείμενο απάντηση. Να τους πεις. Ότι είχαμε δοκάρι. Ορίστε, Σάκοφ. Και μετά πήγε πάνω μέσα. Τι να κάνω εγώ τότε. Ναι, αλλά μετράει το δοκάρι. Δεν έχει δοκάρι. Όπως γράφτηκε η εφημερίδα πριν ξεκινήσει το μάτς του ΠΑΟΚ. Μάλλον δεν πρόσεξαν καλά τη φάση, λέγω. Μπα, εκεί ήθελαν κανένα δύο ώρα να συνέλθουν, πιστεύω. Άρα πάει το παράδειγμα τους. Ναι. Για παράδειγμα, όχι, μειώσαμε. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα. Ούτε τα δοκάρια. Δηλαδή, μας κλέβετε και τα δοκάρια, ρε, εσύ. Για δοκάρια. Και αυτό θα μας κλέψετε. Ναι. Λοιπόν, εσύ, δεν έχουμε άλλο δοκάρι εμείς. Όχι. Εγώ δεν θυμάμαι ότι έχουμε και άλλο δοκάρι. Περίμενε να δούμε. Μας κλέβουν τα δοκάρια. Δεν τους κλέφτες. Έχουμε καλησπέρα από τον Πειραιά. Να πούμε, και έχει και ένα μήνυμα για τους δανεικούς. Επειδή θα φάμε πολύ λάσπη για τους δανεικούς, σας παρακαλώ, κάντε ένα θέμα για το πόσο νόμιμο είναι να συμφωνείς με μία ομάδα να μην παίξουν οι δανεικοί. Εδώ κόβεται, βέβαια. Πρέπει να έχει και συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ασχολούμαστε άλλο, έγινε η δουλειά μας. Ο Ατρόμητος έκανε τη δουλειά του απέναντί μας. Δεν έχουμε να απολογηθούμε για κάτι. Άκου να δεις τώρα αυτό που λέγα πριν. Κέρδισε η K19 είναι πρώτη. Η κόλληση η K17 είναι πρώτη. Η K15 κέρδισε την Ξάνθη είναι πρώτη. Το μπάσκετ κέρδισε 78-60. Θα βγάλουμε τον Μοσκοβίτη μετά το διάλειμμα. Το ανδρικό χάτμπολ κέρδισε τον Αεροπό Έδεσας 21-17. Το βόλεϊ γυναικών κέρδισε την ΑΕΚ στο ντέρμπι 3-2. 4-4 για τις γυναίκες του βόλεϊ. Το βόλεϊ ανδρών το γύρισε με τον Μαυροχαϊκό 3-2. Νίκη λοιπόν και για το βόλεϊ ανδρών, έστω και δύσκολα. Χάτμπολ γυναικών νίκη και 5-5 ΠΑΟ Κάρτα 31-22. Και νίκη για το μπάσκετ των γυναικών Εσπερίδες ΠΑΟ 63-70. Δηλαδή δεν έχασε άνθρωπος. Άμα δεν έχει Αμαζόνες, δεν ασχολούμαι. Μόνο με Αμαζόνες ασχολούμαι. Οι μονόβιζες ηρωίδες της αρχαιότητας. Τι, ας πάρουμε μια γραμμούλα και πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, εσείς? Σε εκπληκτική κατάσταση. Εγώ επειδή ήμουν πάνω, Σταύρο, εγώ όταν γύρισα πίστευα ότι δεν θα μείνει ούτε ένας παίχτης, ούτε προπονητής, ούτε τίποτα. Λέω, θα πάω, θα βρω εκεί κανένα ή K6 να παίζει την ομάδα. Γιατί... Έτσι μου δόθηκε η εντύπωση με αυτά που άκουγα από ότι ερχόντουσαν από εδώ. Ποιοι δε? Ναι, ωραία παιδί μου, όταν ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Βίντη. Να φύγει ο Λουτσέσκου, να φύγει ο Σαββίδης, να φύγουν οι παίκτες. Να φύγουν όλοι, μόνο τα καρεκλάκια δεν είπαμε. Εντάξει, άκουγα δες τώρα. Όσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά την κατάσταση, κανείς δεν χάρηκε που χάσαμε τη Βίντη. Κανείς δεν χαίρεται που είναι το rotation τέτοιο ώστε να μην μπορεί να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Εντάξει. Έχω την αίσθηση, Ρεστάβο, ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να έχει φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο να κάνει rotation στην Ευρώπη και να κερδίζει μέσα έξω, τότε ρε φίλε δεν θα είναι ο ΠΑΟΚ. Θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν είναι δύσκολο με τα λεφτά που δίνονται, Χρήστο, τώρα μην λέμε χαζά. Έχουμε κάνει λάθη. Μπορεί να βελτιωθεί, έχουν γίνει πολλά λάθη, είναι σίγουρο. Εμένα, ξέρεις, δεν μου άρεσε. Η απαξίωση είναι το πρόβλημα. Αυτό. Ναι. Εκεί είναι το θέμα, ρε φίλε. Για μένα ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει απαιτήσεις και ειδικά για την Ευρώπη πρέπει να έχει απαιτήσεις και να πετυχαίνει πράγματα. Είναι κάτι το οποίο κάθε αποτυχία που έχεις την βρίσκει μπροστά σου. Έτσι. Μετέπειτα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα τα καταστρέψουμε όλα. Με το παραμικρό. Και ειδικά, ας πούμε, δεν θα τα καταστρέψουν. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτοί που πήγαν οι 2.000 πάνω να μην τα καταστρέφουν, να χειροκροτάνε την ομάδα και οι άλλοι που ήταν εδώ να την έχουν ξεσκίσει. Άκου, να σου πω κάτι πολύ απλό. Εγώ, πως το έχω φιλοσοφήσει και είμαι ήρεμος πλέον. Πρώτα απ' όλα, διώχνω από τη ζωή μου τους τοξικούς. Έτσι. Ωραία. Μακριά από μένα. Κάντε ό,τι θέλετε στη ζωή σας. Δεν τους ακούω. Δεν τους παίρνω στα σοβαρά. Ωραία. Και επειδή και ο ρόλος μου είναι λίγο μυστήριος. Έχω ένα ρόλο, όποιος είναι αυτός, 0%, 1%, οτιδήποτε. Εντάξει, δεν αφήνω τον εαυτό μου να επηρεαστεί από αυτό το πράγμα. Ούτε καν σε επίπεδο απάντησης. Δηλαδή, τους τρέφω. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου. Τους τρέφω αν απαντήσουν. Αυτό κατάλαβα τόσα χρόνια. Εντάξει, σίγουρα αυτό είναι. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα πάει στη διακοπή για να μαζέψει και τα κομμάτια της, που είναι το σημαντικό, γιατί είχαμε αρκετές απώλειες και αρκετούς παίχτες σε ντεφορμέ. Από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι με βάση αυτό που είδα γυρίζοντας χθες το βράδυ την Αθλητική Κυριακή, την επόμενη φορά θα ασχοληθούν με τα μανταλάκια που φοράνε τα κορίτσια της συγχρονισμένης κολύμβης στη μύτη, να μας δουν
πόσες αναπνοές κάνουν κτλ. Ναι, πόσο δύσκολο είναι αυτό, ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει, νομίζω ότι χρειάζεται να τονιστεί ο ελληνικός αθλητισμός. Και όπως λέει μια παροιμία πορτογαλική, φίλε, Μάρτινς Γδάρτινς και κακός Παλουκοκάρτης. Σιγά σιγά να τελειώσει έναν έναν. Το ονόμασε, νομίζω ότι η μεγαλύτερη θεία δίκη από το να δεις ο Καραϊσκάκη Πανό που να βρίζει το Θωμά και να του εύχεται να πεθάνει, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε η γενιά μας που ζήσαμε 20 χρόνια τα γούστα των γάβρων να μας πουλάνε ηρωνία, φτιάξει ομάδα να κερδίζει και επενδύσει κτλ. Ναι, ναι. Δηλαδή όχι κάρμα, αυτό είναι χάρμα πλέον, Σταύρο. Το κάρμα και το χάρμα, εννοείται. Και το χάρμα, είναι συνολικό. Εννοείται. Συνεχίζουμε και ελπίζουμε, εγώ έχω την αίσθηση ότι ακόμη και στην Ευρώπη δεν έχει καεί το τελείως το φυτίλι μας και το καντήλι, να πούμε, θα τη βρούμε την άκρη. Μακάρι, αν και πλέον δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς. Ναι. Θα δούμε. Αυτά, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Πάμε χορηγούς δεύτερης ώρας. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr με την ποδοσφαιρική δράση να είναι σε εξέλιξη. Στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο και πολύ πιο εύκολο με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στα μεγάλα πρωταθλήματα και Super League που αυτή την εβδομάδα θα υπάρχει διακοπή, αλλά θα υπάρχει Nations League. Και εκεί με πολλά παιχνίδια για όλο το έτος και επιλογές για scorer, cards και corner σε εκατοντάδες αγώνες και φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο, με οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Απόλλωνος 34-9 στην κάτω τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503 για τον φτύκα. Την 5η στις 10 θα ανοίξουν οι πόρτες για το μεγάλο πάρτι στο θέατρο Βεργίνα. Ο Ντέτλεφ μαζί με τον Τζούνιορ Πάπα από νωρίς στις μουσικές θα είναι οι Hijacks και 8 special bartender της πόλης για περιόριστο ποτό στο θέατρο Βεργίνα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε Παρασκευή και Σάββατο τη Μελίνα Σλανίδου επίσης στο θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, στα καταστήματα ticket services και στα καταστήματα public σε ωράριο φυσικά καταστημάτων. Η είσοδος στο καζίνο είναι προαιρετική και δεν απαιτείται εδώ και πάρα πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Τώρα δεν βλέπει αγάπη, ούτε. Βλέπω το φωτάκι. Βλέπω. Ρίξε κάτω την οθόνη, σπάστε να. Όχι. Ωραία. Για την Πάφο λέγαμε. Θα τα πείτε για την Πάφο λέγαμε. Την οποία την παίξατε. Εγώ και πήγα από το άθλημα δεν ακουμπάω. Ξέσπασμα του Στέργιου. Μετά τον έξανο πανηγυρισμό, τον γκολ της Σλοβακίας από Ball Boys σε Κύπρο-Σλοβακία, έχω ακουμπήσει ξανά Κυπριακό πρωτάθλημα. Έχει έρθει συνάδελφος το 2008-2009 και έχει ανακαλύψει με το μυαλό του τη σούπερ μέθοδο να γίνει πλούσιος σε μια διετία και λέει: θα παίζω 10 μάτς over μισό. Είναι μικρή λέει η απόδοση, αλλά με τον καιρό λέει θα αυξάνω το ποντάρισμα κτλ. Στο πρώτο ποντάρισμά του παίζει over μισό ένα μάτς στην Κύπρο, με τη Σλοβακία νομίζω στην Κύπρο και λέει 0-0. Πρέπει να ήταν το μοναδικό παιχνίδι στην ιστορία της Κύπρου που έριξε 0-0. Και άφησε αυτό το σούπερ μέθοδο για να γίνει πλούσιος. Όταν παίζει 15 μάτς να μπει over μισό, ένα θα κάτσει. Φίλε, το 0-0 δεν γίνεται. Μάλιστα. Ο Σκοβίτης ζει. Είναι ερωτηματικό, υπάρχει μια αγωνία. Ο Μοσχοβίτς είναι πάντα στις επάλξεις. Να ξέρεις. Είμαι σίγουρη ότι είναι έτοιμος. Είναι ο πρώτος από το team που έπεσε στα χέρια μου. Έπεσε στα χέρια σου. Ναι, σχόλια κατευθείαν. Σε ιστορικές στιγμές στην Εξέδρα. Τι ωραία εφημερίδα, φίλε. Εφημεριδάρα. Κατά το ίδιο λέμε. Και τι το γραφείο ήταν γραφιάρα. Με πάγκο, ζουμπούλι, δραγόγια. Εκεί ήταν που είχες πάει να πέσει από τον μπαλκόνι, ναι, Σταύρο. Ναι. Και σκοντάψαμε. Υπήρχαν και κάποιες κακές στιγμές, κάτι επεισόδια, κάτι καρέκλες να πετάνε. Αλλά γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα ήταν η είδηση, έπεσε από την Εξέδρα. Αυτό ακριβώς. Μπερδεύτηκα με τα καλώδια. Α, μπράβο, θα έπρεπε να υπάρχει και ένα βίντεο για το πώς πήγε να πέσει από το μπαλκόνι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα λυπόταν κανείς, μόνο θα γελούσε. Αυτή η χαρμολύπη που λέει. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι δεν ήταν. Στον μπάσκετ, τέλος πάντων, κερδίσαμε την Κίμη μέχρι να βρούμε τον Μοσχοβίτη. Βγάζοντας αρκετή ενέργεια στο παιχνίδι, παρότι είχαμε μισοβδόματα ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Με νέους πρωταγωνιστές αυτή τη φορά, είναι η αλήθεια. Με το Χάτσερ να μπαίνει επιτέλους στην εξίσωση. Με αρκετή υπομονή, πήραμε τη διαφορά που έπρεπε στο τρίτο δεκάλεπτο. Γενικά η ομάδα κάνει τέταρτη σερή νίκη. Τώρα έχει κάτι Ελβετούς που δεν ήξερε ότι έχουν ομάδα μπάσκετ.
Καλά, λογικά θα μην κάνει. Μην το μιλάς όμως, δεν πειράζει. Ε? Μην το μιλάς, δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι πολύ κακή, μου είπανε, αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ στο momentum που είναι θα κερδίσει. Δεν είναι δηλαδή. Πλάκα, πλάκα, έχει σερή ομάδα. Τέσσερις νίκες συνεχόμενες. Νίκο, Μουσκοβίτη. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν διάβασες τη συνέντευξη του Θανάση Κατσαρή για το κομμάτι της ΚΑΕ στη Φόρτσα του Σαββάτου. Βεβαίως. Βεβαίως. Εντάξει. Στη συνέντευξη, ουσιαστικά αυτό που έχει για μένα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη συνέντευξη του Θανάση Κατσαρή είναι ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητοποίηση και από τον ερασιτέχνη σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να μείνουμε λίγο παραπάνω. Γιατί πλέον νομίζω ότι έχει γίνει σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους τέλος πάντων φορείς και γύρω από την ΚΑΕ και στο Σύλλογο γενικότερα, ότι η ΚΑΕ έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει. Νομίζω ότι πλέον το έχουν καταλάβει όλοι. Mm-hmm. Μπορεί να άργησε λίγο να γίνει αυτό το πράγμα για να το αντιληφθούν όλοι, αλλά πλέον νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν καταλάβει ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να έχει μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική, θα συνεχίσει να παίζει στην Ευρώπη, τέλος πάντων θα διεκδικεί αυτά που μπορεί να διεκδικεί με αυτό το καθεστώς που κρατεί στο μπάσκετ, έτσι όπως είναι η κατάσταση μέχρι τώρα δεν μπορεί να το κάνει από την επόμενη σεζόν. Τώρα το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, εντάξει, είναι μια άλλη κουβέντα. Θα δούμε. Και απόλυτος Νίκο πρόεδρος ότι δεν θα είναι ο επενδυτής του Ιβάν Σαββίδης. Αυτό δεν θέλει να πει ο Ιβάν Σαββίδης. Στη Φόρτσα. Είπε πλέον ξέρουμε ότι δεν θα είναι αυτός ο επενδυτής. Ναι. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει σαφές σε όσους τέλος πάντων έχουν επαφή με την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη. Έχει γίνει σαφές αυτό το πράγμα. Ότι δεν προχωράει πέρα από κάποιες ευθύνες οικονομικές που βοηθάει, όχι ευθύνες, που βοηθάει σε κάποια οικονομικά ζητήματα την ΚΑΕ. Από εκεί και πέρα κάτι παραπάνω από αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχει. Έτσι και πλέον επειδή δεν βγαίνει άλλο έτσι η δουλειά, έτσι και νομίζω ότι το ίδιο είχε πει ουσιαστικά και ο Πρέλεβιτς πριν περίπου δύο μήνες, είναι καλό να το καταλάβουν όλοι. Ότι πλέον έτσι, με αυτή τη συγκεκριμένη υφιστάμενη κατάσταση στην ΚΑΕ, δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω το μαγαζί. Έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο, αρκετά ψηλό για τα δεδομένα του, θα πω εγώ, αλλά πλέον δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι. Θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση, που θα είναι με κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα είναι χορηγός μεγάλος, θα είναι επενδυτής. Κάποιος πρέπει να είναι πάντως, για να υπάρχει επόμενο βήμα. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι το ενδιαφέρον. Όχι, γενικά και επειδή υπάρχει κριτική προς την ΚΑΕ, εγώ νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ο Μπάνε είπε φεύγει και ο Κατσαρής έχει μια καυτή πατάτα στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ, στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ εδώ και 30 χρόνια, να βρει μια λύση για ένα τμήμα πάρα πολύ σημαντικό για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο. Σε αυτό που λέω, Σταύρο, τη δήλωση που έχει κάνει ο Πρέλεβιτς, την έχει κάνει δημόσια, δεν έχει αλλάξει κάτι στο μυαλό του μέσα. Δηλαδή δεν είναι ότι το ξανασκέφτεται. Έτσι, και σε πιο κλειστό κύκλο λέει ότι εγώ το καλοκαίρι σταματάω. Δεν είναι δηλαδή ότι θα το ξανασκεφτεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έτσι. Η απόφασή του είναι λυμένη και θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να αλλάξει μέχρι το καλοκαίρι. Εγώ δεν πιστεύω να αλλάξει γιατί δεν θα το έλεγε άμα ήταν. Σωστά, σωστά. Δεν είναι. Πάμε στα αγωνιστικά. Νίκη με την Κίμη. Νομίζω ότι είχε μία μορφή προμηθέα η νίκη, δηλαδή έναν αρκετά έντονο κινησμό, μία πίεση πρώτα να σκοτώσει τον αντίπαλο και μετά να κλειδώσει το παιχνίδι. Νομίζω με πιο καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ το Σάββατο με την Κίνη παρά στο παιχνίδι του Προμηθέα. Παρότι με τον Προμηθέα, αν τα βάλεις στη ζυγαριά, θα πεις Προμηθέα σε μια ομάδα ίδια επίπεδο πάνω κάτω, την κέρδισε μεγαλύτερη διαφορά και όλα αυτά. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι συγκέντρωσης που ήταν το πιο σημαντικό, ο ΠΑΟΚ πήρε σχεδόν άριστα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολη ομάδα η Κίμη. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Δεν είναι εύκολη γιατί είναι μια ομάδα που έχει πολύ ευέλικτα σχήματα. Δηλαδή έχει παίχτες που μπορούν να παίξουν από το 2 μέχρι το 5, να το πω έτσι με την ίδια ευκολία, κάτι το οποίο πολλές φορές μπορεί να σε μπερδεύει. Και καταρχάς τον ΠΑΟΚ έπαιξε 40 λεπτά η Κίμη με αλλαγές σε όλα τα screen.
Δηλαδή δεν την ένοιαζε αν θα μείνει ο Μωρέιρα με τον Πουλιανίδη για παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Ήθελε να χαλάσει πάρα πολύ τη δημιουργία από την περιφέρεια. Που το έκανε σχετικά στο πρώτο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ. Απλά και ο ΠΑΟΚ κατάφερε, παρότι είχε δύο δύσκολα ταξίδια μεσοβδόμαδα και ουσιαστικά μια μισή μέρα να προετοιμαστεί για την Κίνη, τόσο ήτανε, κατάφερε στο κομμάτι αυτό της άμυνας και της ενέργειας να είναι πάρα πάρα πολύ συγκεντρωμένος και πολύ έτοιμος να αντιμετωπίσει την Κίνη. Οπότε σε ένα παιχνίδι που επιθετικά δεν ήταν και τόσο καλός, παρότι έβαλε 80 πόντους πάλι, ή δεν είχε τέλος πάντων, ή έβγαλε και 20 ασίστ θα πει κάποιος, αλλά αυτές βγήκανε από το σημείο και μετά που άρχισε να ξεφεύγει. Ήταν πολύ έτοιμος σε αυτό το κομμάτι που είχε να κάνει, στην συγκέντρωσή του, στην ενέργειά του, στην άμυνα. Έκλειψε πολλές μπάλες, οδήγησε σε αρκετά λάθη τον αντίπαλο και έφτασε σε μια νίκη που εγώ νομίζω δεν είναι τόσο εύκολη όσο δείχνει το τελικό το 78-60. Έτσι. Και σημαντικό για μένα σε τέτοια παιχνίδια ήταν και η εικόνα κάποιων παιχνών. Δηλαδή το ότι ο Χάτσερ έκανε το πρώτο του παιχνίδι φέτος σε επίσημο μάτς, έτσι, που ήταν ο κανονικός Χάτσερ, είναι σημαντικό. Γιατί ο Αμερικανός δεν είχε ξεκινήσει μέτρια, δεν έδειχνε να έχει ρυθμό και αυτό έχει εξήγηση. Γιατί το λέγαμε και νωρίτερα ότι το καλοκαίρι έλειπε ο Αθηναίου. Όταν πήγε να γυρίσει ο Αθηναίου έλειπε ο Γκος. Έτσι. Ο Χάτσερ, ο Κόνιανς και ο Ζάρας φάγανε όλη την πίκρα όλο το καλοκαίρι. Με φιλικά, με προετοιμασία, στο ξεκίνημα της σεζόν πάλι αυτή. Και όπως είναι φυσιολογικό, μπορεί να κάνουν και μια κοιλιά, μπορεί να χάσουν το ρυθμό τους και όλα αυτά. Το καλό για το Χάτσερ είναι ότι παρότι είναι στα 34, είναι ένας πολύ καλός αθλητής και είναι ένας, ναι μεν Αμερικανός, αλλά με πολύ ευρωπαϊκή νοοτροπία. Δεν είναι δηλαδή, έχει την ομάδα πάνω απ' όλα. Και ο Χάτσερ παρότι στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και στη Τσεχία και με την Άκη έπαιξε ελάχιστα, έπαιξε περίπου 8 λεπτά νομίζω. Στο μάτι με την Κίνη βρήκε ρυθμό, έβαλε πόντους. Έβαλε 17 πόντους, έδωσε 5 ασίστ και ήταν έτσι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Έπαιξε, ας πούμε, για τον Γκος και τον Αθηναίο, που στο μάτι με την Κίνη, ας πούμε, δεν είναι καλή. Ήταν εκτός ρυθμού. Και για μένα αυτό δείχνει κάτι το οποίο το λέω από το καλοκαίρι, ότι αυτό το ρόστερ το φετινό είναι πολύ γεμάτο για αυτό το επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλές επιλογές και τέτοια παιχνίδια μέσα στην έδρα του, όπως αυτό με την Κίνη, ας πούμε, για παράδειγμα, που κανένα δεν είναι εύκολο, αν είναι στο κομμάτι της ενέργειας και της συγκέντρωσης εκεί που πρέπει, στην επίθεση, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τη βρει την άκρη κάποια στιγμή, με την ποιότητα που έχει. Βάλε μια ανωτελεία, γιατί επίσημα τέλος ο Παντελίδης από τον Αστέρα, προφανώς, κατά πάσα πιθανότητα, έρχεται στον Άρη ο Σάββας Παντελίδης για να αντικαταστήσει τον Πάκο Ερέρα. Συνεχίζεις. Και ο Μαργαρίτης ήταν πολύ καλός, όπως έλεγα. Εννοείται. Γιατί και ο Μαργαρίτης δεν έχει ξεκινήσει σεζόν πολύ καλά. Σε αυτό το match ήταν ο καλός Μαργαρίτης του δεύτερου μισού της περσινής σεζόν. Δηλαδή με καλά τελειώματα εκεί στο σημείο που πάντα ο αντίπαλος, η αντίπαλη άμυνα έχει κενό ανάμεσα στη βολή και το καλάθι. Ξέρει, είναι από τους λίγους παίκτες που ξέρουν να παίζουν πολύ καλά σε εκείνο το σημείο. Με κάποιες καλές δημιουργίες ήταν και αυτός έτσι πολύ καλός ο Μαργαρίτης. Και αυτό που λέω ότι σε αυτό το μάτι με την Κίνη βγήκε μπροστά ο Χάτσερ με τον Μαργαρίτη. Στο προηγούμενο στην Όπαβα είχε βάλει ο Αθηναίου και Μωρέιρα. Με την ΑΕΚ είχε βάλει τις βολές ο Αθηναίου, ξέρω εγώ, με την Αντέρ ήταν ο Ζάρας. Ο Ζάρας του προχθές μπήκε στη τέταρτη περίοδο. 30 λεπτά δεν είχε παίξει καθόλου. Γιατί το παιχνίδι του Ζάρου νομίζω δεν ταιριάζει καθόλου με το παιχνίδι της Κίνης. Και με την αθλητικότητα που έχουν οι αντίπαλοι. Αλλά γενικά πλέον, εγώ πιστεύω ότι ο Θοδωρής μπήκε και λίγο ξενερωμένος στο παιχνίδι. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Επειδή τον ξέρουμε πλέον και μας ξέρει, mm-hmm. όταν είσαι τόσο πίσω στο rotation, ενώ έχεις κάνει καλά παιχνίδια, είναι λογικό να ψιλοξενερώσεις. Εγώ νομίζω ότι δεν τέριαζε καθόλου με τον προφανώς γι' αυτό το βάζω από παθεοδόρο. Ο αθλητής σκέφτεται αλλιώς. Ναι, συμφωνώ. Κάτι άλλο που μπορεί να σκεφτεί κάποιος και με την Αντέρ. Ότι δεν τέριαζε και με την Αντέρ, αλλά μπήκε μέσα και έβαλε 18 πόντους. Και εκεί είχε μπει λίγο μετά το πρώτο ημίχρονο. Ειδικά στο μπάσκετ το δεν ταιριάζω. Είναι πολύ... Το δεν ταιριάζω είναι θεωρητικό, φίλε. Ναι. Στο παιχνίδι το βλέπεις κατά πόσο ταιριάζει ο Ιώτης. Το βάζεις θεωρητικά πριν το ματ και λες για αυτό το ματ μου κάνουν αυτοί, ας το πω έτσι. Αλλά μπορεί η καταστάση μέσα στο παιχνίδι φάουλ, ξέρω εγώ, τραυματισμός ή τον πάνω από τη συγκεκριμό και να δει κάποιος που στο μυαλό σου μπορεί να μην ταιριάζει και να σου δώσει πράγματα. Το καλό για το ΠΑΟΚ είναι ότι έχει αυτές τις επιλογές. Είναι πολύ καλό.
Είναι καλό. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί πλέον. Η ομάδα δουλεύει μαζί και σιγά σιγά αρχίζει να παίζει και καλύτερα. Έχει βολέψει λίγο και το πρόγραμμα με ομάδες έτσι πιο βατές. Νομίζω ότι και την Τετάρτη μπορεί να συνεχίσει με νίκη με την Ελβετική, την Φριμπούργκ, να πάει στο 3-3 στο Champions League και μετά εντάξει, έχει μια εβδομάδα λίγο δύσκολη μετά και από αυτό το μάτς. Πάει Λίμνο μετά. Έχει τον Ήφαιστο στη Λίμνο, την Τενερίφη στα Κανάρια νησιά και μετά τον Άρη στο Παλατάκι. Εντάξει, εκείνη η εβδομάδα θα είναι πιο βερτική και πιο δύσκολη. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Και καλύτερα παίζει η ομάδα και κάποιες νίκες έχει κάνει. Και αυτό το πράγμα που λέγαμε από το καλοκαίρι, το ρόστερ είναι αρκετά γεμάτο, αρχίζει και βγαίνει γιατί σε κάθε μάτς έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ωραία. Νίκο μου, χάρηκαμε που σε ακούσαμε. Καλό μεσημέρι. Ωραία, να είσαι καλά. Κάπου εδώ ο Βασιλιάς περιμένει απ' έξω. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο δουλίτσα. Είπαμε για τον Παντελίδη, τέλος και τυπικά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τέλος και τυπικά για τον Αστέρα. Μάλλον ανακοινώνεται από τον Άρη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια άλλη επιλογή. Να μην περιμένει λίγο ακόμα ο Άρης Σαύρο. Μπορεί να προκύψει ο Ζουνίδης, Μαρτίνης, να έχει και πληθώρα επιλογών. Λοιπόν, μαζί μας η Stoiximan.gr, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Με την ποδοσφαιρική δράση είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, Στέργιο. Η Stoiximan.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στα μεγάλα από τα αθλήματα και τη Super League που είπαμε ότι με εξαίρεση το σημερινό αγώνα του Απόλλωνα με τον Άρη υπάρχει μετά διακοπή. Αλλά έχει Nations League. Η εθνική παίζει με την Φιλανδία. Ναι. Την Πέμπτη, αν θυμόμαστε καλά. Έχει γενικότερα αγώνες, οπότε μπορείτε να μπείτε στη Stoiximan, να επιλέξετε και να παίξετε με πολύ καλές αποδόσεις και μπάσκετ φυσικά. Και η Stoiximan, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Summit, τα λέγαμε και νωρίτερα, διοργανώνει το Workshop Digital Future Trends, μια εκδήλωση με όλες τις τεχνολογικές τάσεις που εφαρμόζει και η Stoiximan. Okay. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, πολύ σημαντικό. Το μόνο που θα χρειαστεί θα είναι η εγγραφή σας αυτό μέχρι την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου. Μπαίνετε στο thessalonikisummit.gr, διαβάζετε λεπτομέρειες, δηλώνετε συμμετοχή, θα χορηγηθεί και βεβαίωση παρακολούθησης. Ξαναλέω, αφορά φοιτητές, τελειόφοιτους, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς σχολών πληροφορικής, αλλά και στελέχη και εργαζομένους σε εταιρείες πληροφορικής και νέους επαγγελματίες. Το Digital Future Trends Workshop της Stoiximan θα γίνει την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου από τις 2 έως τις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Ολυμπιάς του Ιωάννης Βελίδης. Μαζί μας είναι και ο Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές, επιλεγμένα είδη που τρέχουν για όλο το φθινόπωρο και οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Ο Φτύκας είναι στην κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 37-39, πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο επικοινωνίας 905-503. Σήμερα έχουμε Δευτέρα, την Πέμπτη στο Θέατρο Βεργίνα, ένα ακόμα μεγάλο πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ντέτλεφ, στην υποστήριξη ο Τζούνιορ Πάπα, 8 μπαρτέντερ της πόλης, απεριόριστο ποτό, όλα αυτά στο Θέατρο Βεργίνα, του Ρίτζινση Καζίνο, ενώ Παρασκευή και Σάββατο θα είναι η πέμπτη και η έκτη αντίστοιχα παράσταση της Μελίνας Ασλανίδου. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας και για το πάρτι της Πέμπτης και για τις παραστάσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, στο ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Η είσοδος στο καζίνο είναι προαιρετική, δεν απαιτείται φυσικά εισιτήριο εισόδου. Φτάσαμε στο τέλος. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί η εκπομπή λόγου και τέχνης και στοιχήματος με τον Σταύρο Κόλκα και τον Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι από εμάς.